Κόκκινο λαμπάκι. Κόκκινο λαμπάκι, φίλε. Είμαστε on air. On air είμαστε. Μίλα μου για σένα. Τι να πω, εσύ πες μου. Εγώ τι να σου πω, ρε φίλε. Πήγες Αγρίνιο. Ένα ταξίδι στο Αγρίνιο. Τελικά το φτιάξαν τον δρόμο. Φίλε, είναι εκπληκτικός ο δρόμος. Πόσες ώρες κάνετε? Τέσσερις. Τέσσερις από εδώ? Mm. Άντε, ωραία. Και χωρίς να το τρέξουμε πολύ και με στάση. ΣΥΡΙΖΑ είσαι, ρε φίλε. ΣΥΡΙΖΑ, ρε τι, μιλάμε τώρα, φίλε. Ακόμα και τουαλέτες στην Ιόνια οδό δεν είναι τουαλέτες εθνικής οδού. Κανονικά καθαρές και τέτοια. Απίστευτο. Ωραία. Με μάρμαρο. Με μάρμαρο. Μάρμαρο. Σαν το μετρό μέσα. Ψεύτικο, ναι, ναι, ψεύτικο. Αλλά τέλος πάντων, ναι, καλό είναι. Καλό είναι. Ναι. Πολύ ωραίος δρόμος. Φτάνει μέχρι Πάτρα για πλάκα. Δηλαδή έτσι όπως ήμασταν τώρα. Αν το είχαμε μελετήσει λίγο καλύτερα το πρόγραμμα, ναι, και ξεκινούσαμε νωρίτερα, πηγαίναμε και στο μπάσκετ. Καλά που δεν πήγαμε, βέβαια. Ναι. Στον Προμηθέας ΠΑΟΚ, πηγαίναμε. Ναι, το είδα, το 70 είδα. 70 χιλιόμετρα, ναι, ήταν η τέτοια. 70 χιλιόμετρα ήταν η. Α, τόσο κοντά είναι. Ναι. Από εκεί που στρίψαμε για Αγρίνιο ήταν 70 χιλιόμετρα. Ναι, αλλά εκεί αρχίζουν οι στροφές οι πολλές. Όχι, ρε, ευθεία ήταν. Ευθεία, λέει, ο αντίδιος βγάζει ο δρόμος. Δεν έχει δηλαδή τίποτα. Εύκολο είναι. Δηλαδή να ανέβει παραχαϊκή, το έχουμε. Α, ναι. Ναι, δεν είναι το. Τι θέλουμε. Ναι, Κατσουράνης. Κατσουράνης, αδερφός. Ναι, φιλαράκι. Τι θέση είναι αυτή. Ποιος. Δεύτερη. Κατσουράνης, δεύτερος. Εντάξει. Πίσω από τον Άρη. Με Έλληνες μόνο. Α, έκανε. Έχεις μια ομάδα μόνο με Έλληνες. Καλά έκανε, μπράβο. Παραχαϊκή και πολλά χρόνια από την Αλφα. Ναι, με μεγάλη 15 ιστορία. Και. Εντάξει, είναι μεγάλη υπόθεση. Πιτσιρικάδες δεν ξέρουν τώρα την ιστορία της. Έχουμε κάνει κάτι κηδείες. Η Παναχαϊκή βασικά μου στέλνει ένα πρωτάθλημα. Με το 3-5 στην Τούμπα. Μεγάλη ομάδα τότε κι αυτή. Αλλά γενικά ήταν ένα ταξιδάκι, εντάξει, γέλιο βγάλαμε. Ποιοι πήρατε? Εγώ, ο Τζόλμπα, ο Σουντούρ και ο. Ο Στέργιος, το που λένε. Τέσσερα άτομα. Κλάμα στον δρόμο. Κάτω, ο γυρισμός ήταν μυθικός. Γιατί? Κερδίζουμε. Ναι. Εκεί που περιμένω τους άλλους να τελειώσουν, γιατί έχουμε πιο γρήγορο, δεν καταλαβαίνεις. Πιάνω 30 στο στοίχημα, εκεί στο live που έπαιξα. Είδες άμα κερδίζεις πώς γυρνάς και πώς είναι. Καπάκι μπαίνω, το βάζει ο Κόρυβος στο μάξι. Ναι. Ο Κόρυβος το βάζει τελευταία επίθεση του Κόσλι. Καπάκι το βάζει Τρίπολη. Τι γίνεται. Δηλαδή τι άλλο θα κάνουμε. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια πήγαινες, γύρναγες, έχει ένα γρουγρού για ένα κλαρίνο. Α, δεν έχεις δει. Όχι, στον Πατζόκο ήταν και τις δύο φορές που χάσαμε. Γενικά μόνο νίκες έχω δει. Και ούτε γκολ δεν τρώω εγώ. Μόνο νίκες. Γκολ δεν έχω δει να μας βάζει. Ότι ο Πάουκ έχει αμινάρα. Εννοείται, φίλε. Και χωρίς Μολέδο. Και χωρίς Μολέδο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ρε, ρε το Μολέδο, τι μας έκανε. Όποιος και να έρθει στόπερ, δεν θα μπει κατευθείαν. Μην τρως. Και πανάκριβο στόπερ να πάρουν, δεν θα μπει κατευθείαν στην ομάδα. Ναι, μην χαλάσει τώρα τη χημεία. Χημεία τώρα. Και δεν είναι αυτό. Η έκπληξη είναι ο Πασχαλάκης, φίλε. Εγώ ήμουν κατά τη έλευσή του. Ετών, πόσο ετών είναι? 28 είναι. Δεν είναι μικρό. Τώρα δείχνει. Έδειξε στα Γιάννενα πέρσι και τώρα δείχνει στον ΠΑΟΚ. Mm. Και βγάζει ένα που δεν βγαίνει πάλι χθε. Το πλαίσιο. Στο 0-0. Ναι, δεν βγαίνει, ναι, πραγματικά δεν βγαίνει. Άστο. Εγώ ήμουν κατά, βέβαια, όχι γιατί δεν το θεωρούσα κακό τερματοφύλακα, αλλά γιατί είχαμε πολλού και θα έκλεινε το χώρο για το Σιαμπάνι. Που είναι μεγάλο ταλέντο. Αλλά αποδείχθηκε τελικά ότι. Τι να πει. Ο καλύτερο παίζει. Ναι, ο καλύτερο παίζει, εννοείται. Το θέμα είναι λοιπόν ότι με αυτά και με αυτά είμαστε πρώτοι. Και πες μου τώρα εσύ που είσαι αθλητής, ρε φίλε. Είσαι εσύ Ολυμπιακός. Που έχει συνηθίσει στο πρωτάθλημα. Και κάνει γκέλα εκεί που δεν το περιμένει κανεί στην Τρίπολη, γιατί υπήρχε μια παραφιλολογία ότι θα το καθαρίσει το παιχνίδι, έτσι και αλλιώ. Δεν καθάρισε κανένα παιχνίδι. Έπαιξε Τρίπολη κανονικά. Αυτό για όσου προσπαθούν να προδικάσουν το αποτέλεσμα και εκτίθεται, εντάξει. Το θέμα είναι ότι τώρα πλέον παίζουν και οι άλλοι. Τα παλιότερα χρόνια δεν μπορούσε να κοντράρει στον Ολυμπιακό γιατί είχε. Πολύ καλύτερη ομάδα. Πολύ καλύτερη είχε ομάδα. Το κοράκι 100-0. Τώρα το είχε 80-20 χθες. Το είχε. Το είχε πάλι χθες. Το είχε. Το είχε. Εδώ κόλμα, Ζαχαριάδης. Το πέναλτι ήτανε. Πέναλτι δίνεται, ναι. Δίνεται. Παλιά γάλπα από ο Τριανταφυλόπουλος. Αλλά δίνεται και πέναλτι στην Τρίπολη. Τώρα έχουν δει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει και δεν το φοβούνται. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Μόνο να κερδίσουν. Παίζουν ελεύθερα. Ναι. Το άγχος πάντα το έχει ο Ολυμπιακός τώρα. Εννοείται και εμείς είχαμε το άγχος. Ο Παναθηναϊκός είναι αδιάφορος. Εννοείται. Παναθηναϊκός είναι αδιάφορος. Δεν είναι 19, πόσο 19-20 βαθμούς έχει. Ναι. Δεν κινδυνεύει. Θα κάνει 4 νίκες μέχρι το τέλος σεζόν. Θα σώσει την παρτίδα. Ωραία. Αλλά παίζουν, ναι.
Φτύσαμε αίμα. Στο πρωτομήχρονο ήμασταν πολύ κακοί. Ξέρω, εγώ έκανα ζέσταμα και. Πού ήταν, στο 60-0, πότε μπήκε το γκολ. Στο 86 μπήκε. Στο 86, Στο δεύτερο μήχρονο ήμασταν καλοί. Στο πρώτο ήμασταν τραγικοί. Πολύ κακή ισορροπία. Αλλά εντάξει, παίζει και ο αντίπαλο. Τι έκανε. Βέβαια. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά τώρα είσαι Ολυμπιακό. Είσαι από κάτω τον ΠΑΟΚ και ξέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει τα δύο ντέρμπι στην έδρα του. Ναι. Ενώ εσύ πρέπει να πα στην έδρα του ΠΑΟΚ. Τίποτα. Πάση, βέβαια, αγχώνεσαι. Από την αρχή τη χρονιά αγχώνεσαι. Όχι, τώρα όμω τι αλλάζει η ψυχολογία σου. Δεν αλλάζει η ψυχολογία. Τώρα ένα πράγμα που πάντα έχει σαν δεύτερο είναι ότι λε τώρα είμαι δεύτερο. Άρα οι πρώτοι έχουν. Αυτό που είναι φαβορή και αυτό που είναι πρώτη βαθμολογία, αυτό έχει πιο πολύ άγχο. Ναι, και παίζει. Ο Ολυμπιακό πιο... Ναι, εντάξει. Δεν έχεις βρεθεί. Κοιτάξτε, άγχος έχουν η διοίκηση, οι προπονητές, οι παίκτες που είναι χρόνια στην ομάδα και οι φίλαθλοι. Δεν έχουν αυτοί που έρχονται, οι ξένοι και αυτοί. Αυτοί εντάξει, ξέρουν ότι κάθε πρώτη μηνός θα πάρουν τη μαρμίτα. Μην αγχώνεστε, δεν έχουν πολύ άγχος αυτοί. Ναι, όμως φίλε, σου λέω εγώ τώρα είμαι Ολυμπιακός. Ναι. Και ξέρω το έργο. Αλλά ξαφνικά δεν μου βγαίνει το έργο όπως το υπολογίζω. Εντάξει, κάθε μέρα Πασχαλιά είναι 20 χρόνια ήταν Πασχαλιά. Τώρα όμως παίζει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, φίλε. Δεν επηρεάζει η γκέλα ή η θεσμή. Δεν επηρεάζει. Ξέρεις, τώρα είναι όλοι λένε πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, πρέπει να τα δώσουμε όλα, πρέπει να κάνουμε όλα. Και άμα στραβώσει, σε παίρνει από κάτω. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν είναι θέμα ψυχολογίας. Στο 70-0 τρέμεις. Καλά, εννοείται ότι τρέμεις. Από το πρώτο λεπτό τρέμεις, μη φας κανένα γκολ. Μην νομίζω ότι μπαίνεις μέσα σαν αθλητής. Και ό,τι σου λένε οι προπονητές ότι μπορεί να το κάνεις κιόλας. Ναι. Παλιότερα γινόταν αυτό. Άμα ήσουν καλύτερος παίκτης με μεγαλύτερες κλάσεις και αυτά. Τώρα άμα είσαι σχεδόν το ίδιο, γιατί εντάξει. Δεν έχει κανένα ρόστερ ιδία του Ολυμπιακούς. Δεν έχει. Αυτή όπως είναι είχε... η αλήθεια. Δεν είχε, όχι. Είχε πολύ καλύτερα. Μπορεί να είναι το χειρότερο στις τελευταίες 25 ετίες αυτό που έχει. Εντάξει, ο Ολυμπιακός άρχισε πριν 2-3 χρόνια πότε τους πούλησε όλους μαζί. Mm. Τότε εκεί πέρα, εκεί φάνηκε ότι δεν το πάνε καλά το έργο. Θέλανε κάτι άλλο, ψάχναν να βρουν κάτι άλλο, ρισκάρανε, κάνανε, πουλήσανε, έμεινε η ομάδα άδεια και τώρα το πληρώνουνε. Πολύ καλύτερο για όλη την Ελλάδα, για την υπόλοιπη Ελλάδα αυτό, για τις υπόλοιπες ομάδες, όχι για την υπόλοιπη Ελλάδα. Μακάρι να μείνει δεύτερος, τι να πούμε. Τρίτος είναι. Ναι, τι άμα χάσει, να είναι τρίτος πάει. Ναι. Μετά. Γι' αυτό σου λέω, υπάρχει και ψυχολογικό. Μπαίνει στην τελική δεκάδα αγώνων, ρε φίλε. Τα πια είναι μετρημένα. Δηλαδή κοιτάς έτσι, κοιτάνε παιχνίδι με το παιχνίδι. Ναι, άλλο σου λέω. Όμως, παιχνίδι με το παιχνίδι. Οι προπονητές ή αυτοί κάνουν υπολογισμού. Ο παίκτης δεν κάτσει να βάλει τρέλα στο κεφάλι του τώρα. Ο παίκτης μπαίνει μέσα, ακούει, παίρνει εντολές. Προσπαθεί να κάνει ακριβώς αυτά που ζητάει ο προπονητής για να μην έχει πρόβλημα ο ίδιος και μετά είναι για το καλό της ομάδος. Το είναι πολύ σημαντικό. Ότι οι παίκτες παίρνουν συγκεκριμένες εντολές και άμα υπάρχει ομοιογένεια, άμα υπάρχει ξέρεις, καλό κλίμα, όλο αυτό, ο ένας καλύπτει τον άλλον. Άμα δεν είναι όλα αυτά καλά, δηλαδή υπάρχουν φωνές, μπινιλίκια, οι οπαδοί, ντου, ξέρεις, όλα αυτά. Ο καθένας κοιτάει να καλύψει τον κόλο του. Θυμάσαι που σου έλεγα για τον περίγυρο πόσο μετράει και μου λίγε σάου. Δεν είναι έτσι, μετράει ο περίγυρος, πιέζει. Πιέζει, αναλόγω, είναι και ποιος είναι ο παίχτης. Ναι, εντάξει, άμα είναι κάτι ο παίχτης. Πέρασε ο Παναθηναϊκός μπροστά. Ναι, όχι, 48-48. Όχι, είναι κάρφωση τώρα. Ο Γκίστ νομίζω. Φάουλ είναι. Α, δεν μέτρησε. Όχι. Είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 48-48. Ξεκίνησε ο Ολυμπιακός πολύ καλά, αλλά... Τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Χαμηλός. Ωραίο μπάσκετ. 48-48. Άντερ. Για όσα παιδιά το παίξαν. Εντάξει, δεν είναι νευρικό μπάσκετ. Νευρικό μπάσκετ και αυτό συμβαίνει γιατί ο Ολυμπιακός πήρε κεφάλι και ο Παναθηναϊκός έπρεπε να χαλάσει το τέτοιο. Να το κάνει λίγο γαλανδιά. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερος από τον Ολυμπιακό αυτή την περίοδο. Αλλά πάντα ένα ντέρμπι. Αυτό σε κερδίσει το τέλος. Όταν έφυγε 9 πόντους στην αρχή ο Ολυμπιακός ήθελα να το παίξω άσο 1-93, αλλά δεν το βάλα. Δεν το βάζει τώρα πλέον στο μπάσκετ, δεν έχει. Δεν ξέρει τι γίνεται στην Ελλάδα. Αυτά τα τρίλεπτα. Ο Παναθηναϊκός είναι αδιάφορο. Ποιο είναι αδιάφορο, Εντάξει, εγώ θα το βγει αίτη του στην κανονική περίοδο. Εντάξει. Αλλά δεν χάνει τίποτα αν χάσει. Δεν είναι. Έχει 3 νίκες παραπάνω. Ξέρεις τι είναι αυτό. Ότι άμα κερδίσει ο Ολυμπιακός, ξεχάστηκε η νίκη στην πρώτη αγωνιστική
που έκανε ο Παναθηναϊκός μέσα στο ΣΕΦ. Ναι. Θα ξεχαστεί. Άρα θα πάνε στα play-off και θα πει ο Ολυμπιακός, εφόσον κερδίσαμε μέσα εκεί, έχω ψυχολογία. Πάμε να τους κλέψουμε το πρωτάθλημα. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Γενικά πάντως είμαστε σε μια κατάσταση έξαλλη, όλη η πόλη. Δηλαδή όποιος περπατάω στον δρόμο και κάνω 100 μέτρα σε 8 λεπτά, δεν μπορώ να περπατήσω, δηλαδή κανονικά το πρωί ξεκίνησα 11 και 10 από το σπίτι, που είναι 10 λεπτά από εδώ, και έφτασα 12 παρά 5. Τι γίνεται αυτό, φίλε? Γιατί? Γιατί είμαστε μετά στον δρόμο, τι γίνεται, τι κάνουμε, πώς πάμε, Γιάννη, να... Σαν να έβλεσαι εσύ τον γκολ χθες, ε? Έτσι, όχι, σάδικες. Ρε, καμία σχέση. Έτσι, λίγο celebrity, πες μου λίγο, έτσι, δεν το γούσταρες. Στην γειτονιά, το γούσταρε τώρα και αυτός, έτσι, σταυράγω, τι έγινε, πώς το πήρε στο διπλό. Μιλάω, μιλάω, με τον κόσμο. Πώς το πήρε στο διπλό και άμα δεν πήγαινε εσύ, δεν το παίρναμε και τέτοια. Το είχα πει την και ήταν το μενέν πρωταθλητή. 11 παιχνίδια πήρε το παιχνίδι. Το πρωτάθλημα, 11 παιχνίδια. Τι πρωταθλητή, ρε. Τι πρωταθλητή, έτσι είναι πρωταθλητές. Περίμενε, 11 παιχνίδια. Ας πάρει σε 6-7 βαθμούς διαφορά και τα λέμε. Αν γίνεται αυτό ποτέ. Και πάλι γλώσσα δεν θα βγάλει, γιατί έχει δύσκολα παιχνίδια πάω. Δεν έχει εύκολα αυτά. Πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Μια κοπέλα σε σταμάτησε στον δρόμο. Ούτε μισή, δε φίλε. Ούτε. Ούτε μισή. Τίποτα. Μόνο αυτό είναι το πρόβλημα με εμάς, φίλε. Οι γυναίκες δεν ασχολούνται. Και αυτές που ασχολούνται είναι ντροπαλές και δεν μιλάνε να τους επιτυχεί στον δρόμο. Δεν μου έχει τύχει να μου στείλουν σε είδα εκεί και δεν σου μίλησε τράπικα. Καμιά Λίνα, καμιά Τζίνα, τίποτα. Όχι, όχι, τίποτα, φίλε. Κάτι τέτοιο άκουσα γι' αυτό. Ποια ρε. Πλάκα μας κάνει. Έτσι με είπαν. Όχι, ρε. Δεν σταματάνε οι γυναίκες, δε. Ποτέ. Στη μέση του δρόμου. Μένα γιατί με σταματάνε? Γιατί είσαι αθλητής, δεν είναι άλλο πράγμα. Είσαι γαμπρός. Celebrity αθλητής. Celebrity αθλητής και είσαι γαμπρός. Ναι. Είσαι πιθανώς γαμπρός. Δηλαδή έχεις δώσει δύο φορές το δικαίωμα. Μία κανονική και μία αβαβά. Και δεν κάτσε πάση το ψήσω εγώ. Δεν με αφήνει η μάνα μου. Σε κόψε. Με έκοψε. Τώρα τι θα λένε την καρδίτσα. Φίλο δικό σου τι κάνει, δουλειά δεν κάνει. Για να συνοικεί Τζοάν Κόλινς. Για να συνοικεί Τζοάν Κόλινς. Ναι, ναι, φίλε, έτσι. Όχι, εντάξει. Αγώλησες, ρε, φίλε, τι είσαι. Είμαι καλό παιδί γι' αυτό. Τρως παπά, ε. Τρώω παπά, ξέρεις τι, είμαι εύκολος, ρε γάμο. Καλά που δεν κινήθηκες γκόμενα τότε, φίλε. Πα... Θα έχεις αφήσει. Σαλέας. Όχι, εντάξει. Δεν θέλω να το σκεφτώ, φίλε, αυτό. Δεν θέλω να το σκεφτώ. Και έτσι είναι το κλίμα, φίλε. Μπράβο, μπράβο. Θα σου δείξω τι μου έστειλε κάποιος για το πώς πέρασε τον μπλόκο στο Αγρίνιο χθες. Τι μπλόκο? Έχει μπλόκο, δεν απαγορευόταν η μετακίνηση. Και κοίτα τι έφτιαξε ο αλήτης. Τι, έγραψε ιστορία? Άστο μου, γελάω μόνος μου. Και αυτό έπαιξε. Δεν υπάρχει. Εντάξει, να πω ότι πήγα σε 2 μέρες σε 5 εκδηλώσεις. Έχω φωτογραφίες από τη βράβευσή σου, απλά είχα δουλειά και την ώρα και ξέχασα. 5 εκδηλώσεις πήγα. Μπράβο, φίλε. Σε 2 μέρες. Πολύ καλό. Παναγνώστησε μια άδεια, σε περνάει. Μόνο καλή ώρα το βλέπουμε κιόλας. Σε περνάει, το... έχει ρεκόρ. Νομάρχη. Σε 1 μέρα 30 εκδηλώσεις. Κανονικά. Ψωμιάζει γιατί στο γάμο μου ακάλεστο. Ξαφνικά εμφανίστηκε, ναι. Και έκανε και η μανούρα. Τι να κάνεις, είναι ωραίος. Είναι ωραίος. 54-50, πήρε μπρος ο Παναθηναϊκός. Ενώ λογικό είναι, ρε. Ο Ολυμπιακός δεν πάτε καλά. Δεν πάτε καλά, πάμε. Έγινε και διάβασα ότι ο Σφερόπουλος έδιωξε τον βοηθό προπονητή. Ναι, και είχαν ομιλία χθες ομάδα και με τους Αγγελόπουλους. Πώς γίνεται και διώχνει τον Coca-Cola, ρε φίλε? Αυτός είναι τουλάχιστον 15 χρόνια εκεί. Τι έκανε και τον έδιωξε? Δεν ξέρω. Μάλλον κάτι θα είπε και πήγε αυτός, είπε κάπου κάτι. Και τους μπέρδεψε. Συμβαίνουν αυτά, φίλε, και στις καλύτερες οικογένειες. Ξέρεις πως τέτοια μπερδέματα. Όχι, είπε, μου είπε, έκανε, έρανε. Και πώς έφυγε. Αυτό είναι. Το 2002-2003 πρέπει να πήγε αυτός εκεί, αν θυμάμαι καλά. Άξε, φίλε, όλοι κάνουμε. Αλλάξανε προπονητές, αλλάξανε διοίκηση. Όχι, διοίκηση δεν άλλαξε. Όλα τα πάντα. Αυτός εκεί, Coca-Cola. Πάει με όλα. Όλες οι ομάδες χρειάζονται ένα τέτοιο, αλλά μάλλον δεν πήγαινε καλά στη χημεία του Σφερόπουλου. Μπορεί να κελάιδε σε τίποτα, να είπε τίποτα σε κάτι. Σίγουρα κελάιδε. Κάτι έγινε. Να μετέφερε κάτι λάθος, να χάθηκε η εμπιστοσύνη. Πολλά. Αλλά αυτό δείχνει ότι στηρίζουν τον προπονητή, εντάξει. Εγώ έτσι το κλαμβάνω. Καλά, πρέπει να το στηρίξει τον προπονητή. Δεν είναι τώρα. Εντάξει, ένα μήνα δεν παίζει καλά.
Και τι έγινε, ρε φίλε. Πάλι είναι ψηλά στην Ευρωλίγκα. Στην Ελλάδα θα παίξει τελικού. Εντάξει, τι. Ναι, ναι, έτσι. Θα πάρει το κύπελο. Πώς το λένε αυτό που έφαγε, Μαρμαρινό. Α, ναι, το διάβασα κάπου. Χρήστος Μαρμαρινός. Κολλητός, ο Ευαγγέλος, ή κάτι. Πλήρωσε το Μάρμαρο Μαρμαρινός. Ποιος? Μαρμαρινός πλήρωσε το Μάρμαρο. Ταιριάζει. Και τι έγινε? Τίποτα. Δηλαδή, θα συγκινηθεί κανένας παίκτης, θα ξυπνήσουνε? Όχι. Παίκτης έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο Ολυμπιακός φόντος έχει μέτριους ξένους. Τι θα κάνουμε τώρα. Πού πας. Πολύ μέτριους. Νομίζω ότι μπορεί να έχουμε και καλύτερους εμείς. Λέω λόγους. Ξέρεις τι κάνει ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Παίρνει οι παίκτες, τους φτιάχνουν, τους κάνουν και δεν τους κάνουν δύο χρόνια συμβόλαιο, ένα συν ένα. Ναι. Ένα χρόνο και έχουν μια τακτική τέτοια. Ναι. Πάει η ομάδα γιατί θα φτάσει. Τώρα εγώ πιστεύω θα πάει Final Four. Και οι δύο ομάδες. Ναι. Και μετά τους παίρνει Real, τους παίρνει CSKA, τους παίρνει Φενέρ, όλοι. Έτσι. Δεν ξέρω, δεν πάω να καταλάβω. Δεν ξέρω και από μπάσκετ πώς θα του βγουν σε τέτοια θέματα. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή πληρώσαν, πολλά και αυτοί, GM είναι Αγγελόπουλοι, δεν έχουν ναι, GM. Ναι. Έχουν και βαφτίσαν εκείνον τον, πώς το λένε. Ποιο είναι? Έναν τώρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Σταυρόπουλο. Ναι. Ο οποίος σε μια ιστορία που γράψαν στο site το 94 είχε κινητό αυτός. Ήταν στο ΠΑΟΚ, Στεφανέλ ΠΑΟΚ και με το δικό του κινητό στέλνανε ανταπόκριση. Ναι, ναι. Κρυφοπαοξής κι αυτός. Όλοι κρυφοπαοξίδες είναι. Δεν είμαστε καλά, όλοι κρυφοπαοξίδες είναι. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Να ηρεμήσουμε λίγο και ερχόμαστε. Να είμαστε πάλι πίσω. Να το κομψό διαφημιστικό break. Βλέπουμε το... Πόσο πήγε? 65-56, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ναι. 2.30-2.40. Ωραία. Πριν το τέλος. Εντάξει, καθάρισε το παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσει κάτι τέτοιο. Δεν είναι και σε καλό momentum. Παίζει και στο ΆΚΑ. Δύσκολα είναι. Χορηγή. Μαλλιάς, φίλε. Μαλλιάς. 46. Σε κουρεύει, σε κάνει, σε δάνει, σε κάνει άνθρωπο. Κάτσε να βγάλω το ματάκι, να βγάλω το ματάκι. Σου δίνει και ένα ματάκι για να μην σε ματιάσουν εδώ. Όχι το δω, εμείς το δίνουμε εδώ. Εμείς το δίνουμε εδώ, ωραία, μην σε ματιάσει κανείς. Μακρυγιάννης 46. Και εκπληκτικά τραγούδια γράφει ο Μαλλιάς. Θα δούμε την κυρία του δουλειά, θα την αβαντάρουμε όταν θα γίνει. Δεν θα βγει. Άμα είναι ωραία τα τραγούδια, τι. Ναι, ναι. Στο δεύτερο πρόγραμμα. Στο δεύτερο πρόγραμμα. Μετά τις 9. Στο δεύτερο πρόγραμμα. Σπα πριβέ. Γούστα ένα σπα πριβέ τώρα, πλάκα πλάκα, φίλε. Κολέτη 24. Δίπλα στο Μασαλόνικα, απίστευτος χώρος, ραντεβουδάκι, το τηλέφωνο 53580, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι. Όλο το πακέτο, πάτε εκεί δύο ώρες και χαλαρώνετε πραγματικά. Θα χρειαστεί αυτή τη βδομάδα να πάμε. Από συμπίεση στο φουλ. Στο φουλ, φίλε, χρειάζεται. Που και που να κάνεις κάτι για τον εαυτό σου. Ναι, ναι. Οτοκαλογεράς.gr. Οτοκαλογεράς, πας σε ένα αμάξι του Γιαννούλη και το παίρνεις καινούριο, δεν το αναγνωρίζεις μετά. Ξέρεις ότι οδηγάω πιο καλά τώρα. Βέβαια το οδηγάω πιο καλά. Το σέβεσαι, φίλε. Έχει δουλειά πάνω του. Έχει δουλειά. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Ό,τι καλό γεράς λοιπόν με τρία καταστήματα. Ανατολικά, δυτικά και κέντρο. Στο Φίτρι Ανδρείας. Μπείτε στο site να δείτε στο otokalogeras.gr τι ακριβώς παροχές, τι προσφορές και τι μπορείτε να κάνετε στο σύγχρονο συνεργείο αυτοκινήτων. Επίσης, Big Shoes έχουμε. Ναι, έχουμε. Έχουμε Big Shoes. Έχουμε ανθρώπους που χρειάζονται Big Shoes. Μεγάλα παπούτσια. 46 και πάνω για τους άντρες. 42 τα κούνι, τα πάντα για τις γυναίκες και πάνω. Δηλαδή φοράει μία 45, βρίσκει στο Big Shoes. Ναι, με τα κούνι και τέτοια. Γόβα, εννοείται. Γόβα, μια χαρά. BigShoes.gr. Καλείτε, καλύτερο μπαίνετε στο site, παραγγέλνετε και σε μία μέρα τα παπούτσια είναι στο σπίτι σας. Και άμα κάτι δεν σας αρέσει, το κοιτάτε πίσω και διαλέγετε άλλο. Μπορεί να βγάλει μεγαλύτερο νούμερο από αυτό που νομίζεις. Φαντάζεσαι. Ναι. Φαντάζεσαι. Μου είναι μεγάλα. Το έχεις πει ποτέ? Ποτέ. Με έδωσε μια φορά ο Ρετζίας ένα παπούτσι. Ναι. Αυτός φοράει 53. Σε 52. 51 εγώ. Και σου ήταν μεγάλο. Κολυμπού στο πόδι μου. Πρώτη φορά ζω. Ήταν σοκ. Σοκαρίστηκα. Συνήθως δηλαδή το δάχτυλο. Δηλαδή τα έπαιρνε άμα το δάχτυλο έβρισκε λίγο. Ναι, ρε. Δηλαδή, τα έπαιρνε. Και λίγο μαζεμένα το έπαιρνε. Πολύ φίλε. Εγώ ξέρω ακριβώς στα Nike Air τι φοράω. Στο αθλητικό ακριβώς. Είναι 16 φοράω. Το αμερικάνικο και ναι. Στο ευρωπαϊκό είναι 51 και 1 τρίτο. 44,5 φοράω, νομίζω είναι 10,5. 44,5 φορούσα 6η δημοτικού. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Μπορεί και 5η.
τη δουλειά, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή κάτσε. Εσένα τώρα, άμα ήμουν ο νονός σου και σου πήρα παππού, θα σου πάω για 2 μήνες. Αν είσαι ο νονός μου, δεν σε είχα στη φάπα. Ερχόμουν να φέρει κανένα φράγκο νονέ και φάπα. Ο καλύτερος νονός. Είμαι ο μόνος που καταλαβαίνει τι θέλει το παιδί. Τι χρειάζεται το παιδί. Δεν έχω χρόνο να τον δω τελευταία, είναι αλήθεια. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, αλλά θα μεγαλώσει και θα έρχεται να με βρίσκει. Εντάξει, 8 έφτασε τώρα. Θέλει μια πενταετία, εξαιρετία ακόμα. Εντάξει, τα πηγαίνω και εγώ, όποτε μπορώ. Λαμπάδες και τέτοια παίρνεις αυτά. Εννοείται, αυτά είναι τα πλάρια. Τι λαμπάδες, εδώ μιλάμε τώρα. Προπαραγωγές. Προπαραγωγές κανονικά. Και προκαλώ κιόλας. Πηγαίνω με πολλά και δεν είναι άλλη τα μωρά, γιατί ο νόμος αυτού είναι έτσι και άλλος. Α, να εσύ. Ναι, ναι, κατάλαβες. Ο μυστήριος ο νόμος. Τέλος πάντων, μεταγραφές. Μολέδο δεν έρχεται. Άντε ρε, ναι, τον ναι, περίμενα αυτό. Καλά, μέχρι τις 31 δεν ξέρεις. Πήγε στη Βραζιλία, έφυγε. Α, έφυγε. Ναι, ναι. Παρουσίασε γιατί. Πάει ο Μολέδο. Ε? Δεν ξέρω, δεν πάει. Αυτή τώρα από τη Βραζιλία τόσο πολύ τον θέλανε. Ναι, ρε, φίλε, εντάξει, γιατί καλή ομάδα της Βραζιλίας είναι. Δεν είχε ακούσει πέσει ο Μολέδο. Ε? Εντάξει, απλά έκλεισε τον κύκλο του στην Ευρώπη 31 χρόνια, έπαιξε 6-7 χρόνια. Τσίμηρο, πού πήγε. Στη Λιέγη. Αυτό τώρα, ρε, φίλε. Έχει βάλει τον προπονητή σου, τον παίρνει χωρίς προετοιμασία να κάνει την ομάδα. Ωραία. Ναι. Και μόλις βρίσκει την ισορροπία, του παίρνει το χαμάλι. Και τον πουλά. Δεν είναι κακό. Και δεν έχει έτοιμο την καταστάτη. Δεν είναι κακό πράγμα. Και τον προπονητή, άστα όλα τα άλλα. Εγώ δεν είμαι, δεν το πιστεύω ότι δεν έχουν βρει, δεν έχουν πάρει. Εννοείται, κοίτα, το να βρει. Οι λίστες το κάθε κτήμα. Άσε τη λίστα. Η λίστα έχει 200 ονόματα. Όχι, όχι, όχι. Έχουν ξεχωρίσει τα γόρια μου αυτά που είναι. Να είναι, έχουν κατέβει στου 5 τώρα. 5, ναι. 6, 7. Και κάθε μέρα εμφανίζεται κανένα. Παραπάνω. Ναι, ναι. Μειώνεται η λίστα, όχι ανεβαίνει. Ναι. Μειώνεται όταν δεν μπορεί να πάρει αυτόν που μιλά. Πάω προφανώ αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται με 2-3. Ξέρει τα νούμερα, ξέρει τα δεδομένα. Και να το φτάσει στο τέλο όταν καταλήξει. Αν το νούμερο 1 δεν του κάνει, θα πάει στο νούμερο 2, στο νούμερο 3 και θα είσαι βοηθός. Έχουμε 2 μέρες ακόμα, εντάξει, τελειώνουμε το γραφές. Δεν θέλω να. Ναι, ναι, να αγχώσεις απλά κόσμο. Η ασφάλεια σε αυτό. Πήρε κανένα παίχτη. Τι εννοείς. Δεν έχει πάρει κανένα παίχτη. Μαζεβέδο, που δεν έχει μπει ακόμα. Ναι, έναν. Ένα στο back. Τίποτα άλλο. Τίποτα, φίλε. Και πέρσι 26 του μηνός πήρε τον Πίρκοβιτς. Δεν ήταν αμαν-αμαν. Δεν είχαμε πρώτο μηνός έτοιμο. Αυτό όμως δείχνει μια κουρεσιεργία. Ναι. Γιατί παραδείγματος χάρη ο Χατσερίδης που λέει να έρθει, ο Χατσερίδης τώρα από την Δυναμό, 31 χρόνια στόπερ, που δεν έχει ξαναβγεί από την Ουκρανία, που θέλει και με προσαρμογή, δηλαδή 2-3 μήνες για πλάκα. Μετά θα ξεκινάνε και οι ζέστες. Ναι, αυτά να πάνε. Πρέπει και αυτός να. Πώς το λένε, πολλά λεφτά. Πολλά. Πολλά, πολλά. Κάνα τριάρι όλα μαζί. Για τον ένα χρόνο. Μαζί με αγορά και συμβόλαιο κάπου. Α, φύγε. Ναι. Πολλά τα λεφτά, φίλε. Αλλά είναι γουστάρι ο Σαββίδης γιατί είναι τέτοιο. Είναι ταβάι. Και... Όχι, είναι ταβάι, ναι, είναι τέτοιο. Κακδελά, είναι... χαρασό και τα ναι, λοιπά. Θέλει ένα τέτοιο. Αυτό δεν πάω το πίσω. Εντάξει, το γουστάρι αυτό τι να πει τώρα. Δεν είναι κακός παίχτης. Ναι. Απλά δεν είναι. Δεν σου προκαλεί την ισορροπία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για μένα είναι πιο σοφό να πάει στο Μιχάλη από τον Πανετολικό, που είναι 19 χρονών και έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Και όλοι λένε οι σκάουτερ από όλων των ομάδων ότι είναι ένα επίπεδο πάνω από οποιοδήποτε άλλο Έλληνα στόπερ. Ναι, τώρα πας για πρωτάθλημα όμως. Δεν, τέταρτο ψάχνεις, δεν ψάχνεις βασικό, βάθος ψάχνεις. Θα πάρει αυτό από την Ουκρανία 3 εκατομμύρια για αλλαγή. Ο Μουλουτσέσκο δεν τον βάλει με το καλημέρα, για μην έχει να φάει γκολ αυτά τα παιχνίδια. Τον βάζεις εσύ. Όχι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Και άμα πάει έτσι, δεν μπορεί να παίξει. Εντάξει, έτσι είναι οι μεγάλες ομάδες, φίλε μου. Έτσι είναι, δεν διαφωνώ με αυτό. Και ο Παναθηναϊκός έχει πάρει κάποτε το Delk. Το NBA που έκανε 1,5 εκατομμύριο και ο Μπράντος δεν τον έβαζε. Ναι, γιατί δεν έκανε βοήθεια στην άμυνα. Ωραία. Έτσι είναι. Είχε παίξει Ευρώπη αυτός και κατευθείαν από το NBA. Κατευθείαν από το NBA. Πού να μάθει αυτός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 68-61. Τελικό. Είναι εκεί ο σκορ. Είναι η αλήθεια. Νευρικό παιχνίδι υποθέτω. Δεν το είδα. Αλλά για να είναι αυτό το σκορ αυτό είναι. Δεν υπήρχε καθαρό μυαλό σε επιθέσεις. Ναι. Η άμυνα ουσιαστικά. Εδώ λένε η άμυνα έδωσε το παιχνίδι. Κοίτα τώρα τι εύκολα που φεύγουνε. Ναι. Δεν φεύγουν με sprint. Όπως έβγατε εσείς. Τότε έχουμε μια επέτειο αυτή την περίοδο. Κάτι με τελικό Final Four, τι είχαμε. Ποιος. Στο μπάσκετ. Κάτι είχαμε. Κάποιος μου έλεγε σήμερα. 31 είναι, ρε. Το κύπελο, το τελευταίο κύπελο που πήραμε. Ναι, με τελικό ήταν σαν σήμερα. Όχι, 30-31 παίξαμε.
Ναι. Δεν ήταν με ρεπό. Τι είμαστε εμείς ποδοσφαιριστές, ναι, να ξεκουραζόμαστε τρεις μέρες. Final Four είχε ρεπό. Final Four. Final Four είχε ρεπό. Σαν έτσι το 1999. Πέρασαν, Final Four την Τετάρτη. Πέρασαν 19 χρόνια. Ναι. Την Τετάρτη. Πριν 19 χρόνια πήρα κύπελλο Ελλάδος. Με τον Πάοκ. Ναι. Το πρώτο σου, όχι. Το δεύτερο. Το πρώτο είναι το 95. Θα μας πεις την ιστορία γι' αυτό μετά το διάλειμμα. Ποια ιστορία, δεν έχει ιστορία. Χιόνι δεν πολύ. Ιστορία. Χιόνι. Χιόνια, ναι. Δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε. Δεν γυρίσαμε το ίδιο βράδυ. Γυρίσαμε την άλλη μέρα με το τρένο. Ένα μπουζουκάκι. Πήγαμε μπουζούκια. Πήγαμε πολύ μπουζούκια. Με μπέρι να χορεύει τη Σιταντέλη. Με το τσαντάκι στο χέρι. Το τσαντάκι παραμάσχαρα στην Σιταντέλη. Χάρηκο. Πρώτα πήγαμε στο Ρέμο. Ναι. Και μετά, όσοι αντέχανε, δύο-τρεις δηλαδή, ναι, πήγαμε απέναντι στο Σκυλάδικο. Χάρης Κωστόπουλος, ναι, Παουξάκη, ναι, και τον λέω φέρε το μπουζούκι, γιατί είναι ο πιο γρήγορος μπουζουξής. Ναι. Και πήγε, το φέρανε το μπουζούκι, χόρευε ο Μπέρι πάνω στην πίστα, ναι, Τσιφιντέλη με τον Φράγκι Κίνγκ, Σωτήρης Νικολαίδης, ναι, εγώ, ποιος άλλος ήταν, ακόμα ένας ήταν, Κόλτε Μπέλα ήταν. Όχι, αυτός πήγε ύπνο. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο άλλος. Εδώ τώρα είπαμε να κρατήσουμε να πεις τι να κρατήσουμε. Μετά, δεν έχει τίποτα άλλο. Θα πούμε πώς παίξαμε. Πώς παίξατε, να μας πεις παρασκήνιο για το παιχνίδι. Και για τον ημιτελικό, για τον τελικό. Ημιτελικός. Α, πού άλλαξε ο κωδικός. Από 0-31 πήγε 0-33. Ναι, ναι. Το ρεκόρ είναι ακόμα. Όχι, το σπάσαμε. Α, το σπάσαμε την προηγούμενη χρονιά. Πότε ήταν, 35 το πήγαμε. Ναι. Εντάξει, καλό είναι αυτό. Να σπάντα λοιπόν αυτά. Τι θέλω να πω. Δεν σχολιάσεις το Προμηθέας ΠΑΟΚ. Ήθελα να πάμε μετά. Ναι. Αλλά εντάξει, θα το σχολιάσουμε. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση. Πιστεύω η ανακοίνωση αυτή ήταν για αρκετά παιχνίδια. Δεν ήταν για το συγκεκριμένο μόνο. Ο Σόμος τους πουλούσε τρέλα στα ποδητήρια, δεν ξέρω, στην ώρα του αγώνα. Τους έλεγε χοντράδες, γι' αυτό τρελαθήκανε. Όχι τα σφυρίγματα που ήταν όντως λίγο επιλεκτικά. Ναι. Συμβαίνει αυτό. Εντάξει. Αλλά αυτό που τους έλεγε, τους έλεγαν. Ο ΠΑΟΚ είναι ψύχρεμη ομάδα αυτά. Δεν βγάζει ανακοίνωση. Ναι, αυτό και εμένα μου έκανε εντύπωση. Αλλά για να φτάσει ο ΠΑΟΚ να βγάλει ανακοίνωση, σημαίνει ότι έχουν μαζεμένα πολλά με αποδείξεις. Είδα την ανακοίνωση, λέει συγκεκριμένα πράγματα μέσα. Mm-hmm. Από αύριο ξεκίνησε. Από αύριο, ναι. Γιατί δεν ήταν μόνο η κακή εμφάνιση, προκαλέσανε, δηλαδή δεν ξεκινάς τώρα με φρουφρου και όλη την ώρα οι διαιτητές να σφυρίζουν, δηλαδή γίνεται πολύ σπαστικό, πολύ εκνευριστικό. Το χειρότερο είναι ότι σφυρίζουν μονόπλευρα, δηλαδή δεν μπορείς να παίξεις άμυνα εσύ, φίλε. Και όσο έχει ένα φάουλ παίζοντας στην ίδια άμυνα, αυτό με τρελαίνει στο μπάσκετ. Εγώ αυτό που με έχει σπάσει τα νεύρα, όχι που με τρελαίνει στο μπάσκετ, είναι ότι έχουν βγάλει τώρα το ότι κάθε επαφή είναι φάουλ. Ναι, ναι. Και ψάχνουν όλη την επαφή. Όχι, σε κάθε φάση ο ένας πιάνει τον άλλον. Και άρα οι διαιτητές αποφασίζουν πότε θέλουν να δώσουν φάουλ. Ναι. Πάντα είναι φάουλ. Ναι. Αλλά ξέρεις και κάτι, δεν πάνε πριν το πρωτάθλημα και να πούνε κοιτάξτε, άλλαξε ο κανονισμός. Να βάλει κέρδ, πώς σου λένε αυτούς, δεν ξέρω, ότι υποχρεωτικά σεμινάρια αυτό και στους παίχτες. Σε όλες τις χώρες το κάνουν. Καλά, στην Ελλάδα δεν το κάνουν αυτό. Το Δεβεκέλη γι' αυτό τον έχουμε στον ΠΑΟΚ. Ποιον? Το Δεβεκέλη στο ποδόσφαιρο γι' αυτό τον έχουμε, για να του κανονισμού. Μα πρέπει να έρθουν οι ίδιοι διαιτητές να πάνε σε όλες τις ομάδες με βίντεο, με τα πάντα. Δεν γίνεται αυτό. Ξέρεις τι κάνανε. Τι κάνανε. Πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, νοικιάσανε μια αίθουσα στον Καφτατζόγλιο. Ναι. Πήγανε 5 προπονητές. Ναι. Α1 ή γενικά. Καλέσαν όλους τους προπονητές. Ναι. Πήγαν 5. Δεν καλέσαν παίχτες. Ναι. Και κάνανε ένα σεμινάριο. Και κατέβηκα να δω. Και ήτανε ο Σούλης, ο Μαρκόπουλος, ο Ροδόπουλος. Δηλαδή δεν πήγαν όλοι οι προπονητές από όλες τις κατηγορίες. Πρώτο λάθος αυτό. Και δεύτερο λάθος, γιατί να κάνει οι διαιτητές σε μια αίθουσα που χωράει 15 άτομα. Για να πούνε το κάνουν. Για να πούνε το κάνουν. Και δεν έχουν και λεφτά. Για να πούνε ότι το κάνουν. Πρέπει να αυτό γύρω. Έπρεπε να πάνε όλοι, όχι όλοι, κάθε ένας διαιτητής σε μία ομάδα. Ποιοι είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη, να πάνε στη Θεσσαλονίκη, να τους πούνε, κοιτάξτε, έτσι αυτό και αυτό γίνεται. Ναι. Εγώ σε όσες χώρες έπαιξα, γινόταν αυτό. Ναι. Άλλαξε ο κανονισμός, άλλαξε το ένα, άλλαξε το άλλο. Παιδιά, μην πιάνετε, μην
χτυπάτε, μην κάνετε μοίρα, μην βρίζετε. Τώρα ξέρεις ότι οτιδήποτε, άμα στραβοκοιτάξεις ο διαιτητής, δεν είναι την ποινή. Εχθές στον αγώνα που παίξαμε εμείς, ζήτησε ένας συμπαίκτης μου φάουλ με έτσι λίγο με ένταση και έβαλε την ποινή. Ούτε έβρισε, ούτε τον είπε τι κάνεις. Μην ανεβούμε σφιχμή λίγο τα αγώνα μου, κατευθείαν. Ναι. Εσύ είσαι το ρομπότ. Δηλαδή να το κάνουν φλόρικο. Δεν το κάνουν φλόρικο, δεν το κάνουν... Κοίταξε, τον μπάσκετ θέλω να το κάνουν λίγο φλόρικο. Θέλω να το κάνουν NBA. Τώρα δεν βλέπεις που πάνε, τώρα αγκαλιάζονται και φιλιούνται οι αντίπαλοι. Που είναι, τι είναι αυτό. Πάνε να χαιρετήσουν τον άλλον. Ξέρεις, από μακριά, ούτε τους κοιτάω. Ναι, στείνονται, περνάνε χειραψία, γελάκια. Respect και τέτοια. Ναι, respect. Σε ποδόσφαιρο. Τιμωρείται, το χτύπημα τιμωρείται. Δηλαδή παλιά έφευγε η κλωτσιά, βέβαια τώρα. Κάναν τώρα και δύο εσκεμμένα φάουλ, αντιαθλητικά το τα αλλάξανε. Άλλαξαν ονομασία. Τα δύο εσκεμμένα σ' αποβάλλουν. Που μπορεί να είναι και φάουλ τακτικής, ξέρω. Ναι. Έτσι όπως είναι ο κανονισμός. Φάουλ τακτικής είναι ναι. Είναι εσκεμμένο. Φλόρικο. Δεν μπορώ. Εγώ να δεις. Παίζω ακόμα. Και τι, εσύ τι κάνεις δηλαδή. Τίποτα. Με αποβάλλουν από ένα παιχνίδι. Γιατί? Με δύο αντιαθλητικά λέει. Θα έκοψε κανένα χέρι. Έκοψα. Στο ένα το έκανα, στο άλλο δεν το έκανα. Ναι. Αλλά επειδή νόμιζε ότι, το έκανα, ναι. Τόσο πρέπει να με είχε αφήσει στο δωμάτιο. Μικρό ναι. Πρέπει να ήταν πάω ξάκι αυτό. Ναι. Γιατί δεν με μιλάει. Ναι. Ξέρετε, δεν μου είναι στάνταρ αυτό. Α, δεν σου μιλάει καθόλου. Δεν μου μιλάει καθόλου. Φοβάται θα τον κοντοπαρέψει αυτό. Ναι, ανάγκη έχω πέσει. Ναι, φοβούνται ότι. Να τον έχει τον πουρομπούρ. Ξέρετε, ποιο είναι το θέμα, είναι ότι. Τι νομίζουν μερικοί δηλαδή, κάποιοι που το κάνουν επίτηδες και φαίνονται αυτό, ότι θα ντραπώ εγώ. Ναι. Ή ότι θα μου κόψουν την καριέρα. Δηλαδή να μου πάρουν το δελτίο και αυτό. Άμα με το πάρουνε, θα τελειώσουμε και εκεί. Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Θα βγουν και αποθυμένα 20 ετών. 25 ετών. 25 ετών αποθυμένα. Δεν σου σκέφτεσαι ποτέ κάποιον να το συνθλίψει στο κεφάλι, γιατί. Τι. Α, 20 φορές κάθε μάτσα. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται, να σου πω κάτι τώρα. Δεν είναι και ωραίο τώρα να μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά οι διαιτητές νομίζουν ότι εγώ δεν πονάω. Έρχονται με κοπανάνε και επειδή λένε ότι επειδή είσαι έτσι θηρίο, ξέρεις για αυτά, έτσι. Δεν πονάς. Δεν πονάω εγώ. Δεν ζητάω φάουλ. Δεν πάω να πω δώσ' μου φάουλ. Εκτός αν με σπρώξουν από πίσω. Άμα με σπρώξουν από πίσω. Αν σπρώξουν από πίσω όταν πας από στάρις. Όχι, εγώ είμαι στον αέρα. Είναι το πιο επικίνδυνο να χτυπήσεις. Και άμα είναι εκεί πέρα. Έχουμε θέμα. Ναι, να τον ανοίξει τον άλλον. Βάζω στόχο. Ναι, εντάξει, σοβαρά. Εντάξει. Όχι, έτσι είναι. Όχι, είναι σοβαρά πράγματα. Έτσι είναι, αυτά. Έτσι είναι. Έτσι. Όχι, βάζει στόχο, εννοείται. Εννοείται βάζει στόχο, φίλε. Χωρίς στόχο δεν πας πουθενά. Σου κάνει τέτοια μαγκιά που είναι κίνδυνος. Ναι. Να την πληρώσει, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Αυτά τα κοιτάς και λες, οπα εδώ να το μετρήσω λίγο. Βρώμα η δουλειά. Βρώμα η δουλειά. Μου την έκανε. Θα την κάνω. Έτσι είναι ο αθλητισμός, παιδιά, δεν είναι όλα NBA. Ναι. Αγκαλιάς και φιλιά. Και στο NBA παίζουν κάτι μπουνιές. Σε κάτι ξεκούθινες φάσεις. Παίζουν, βέβαια. Έχει, και στα play-off ειδικά. Έχει και κάτι προσωπικότητα στο NBA, ρε φίλε, που είναι μόνο για να παίζουν ξύλο. Τόσο, πώς λέγονταν έτσι, που παίζει στους Pacers. Στίβενσον. Ο Ρόν Αρτέστ. Ο Στίβενσον, ένας άστον Αρτέστ, και ο Αρτέστ ήταν δολοφόνος, με πιστόλια ήταν και τέτοια. Ο Αρτέστ ήταν άστον, άλλη φάση. Ένας τόσο Στίβενσον, που είναι τρελάκια σε τέλος. Μαλώνεις κάθε παιχνίδι, το βλέπω. Τώρα. Ναι, ναι. Τώρα παίζει όχι στους Pacers, αλλού παίζει. Ο Λάντο πήγε, δεν ξέρω, κάπου με μπλε παίζει. Καλώς παίξα τρελός κανονικός, δεν είναι για... Έχει εκεί πέρα, ξέρεις, αυτοί που μεγαλώσανε στο Brooklyn και στα... Ναι, 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 ο Άβερσον τώρα, γιατί ο Άβερσον τώρα... Ο Άβερσον ήταν άστα να πάνε. Και αυτός ήταν δυνατός. Ο Άβερσον. Ο Άβερσον. Ήταν αλήτης, μεγάλος. Ξέρεις, γι' αυτός δεν μπορούσε να παίξει στο Τορόντο. Γιατί? Αντίπαλος. Ναι. Δεν μπορούσε να βγει από τη χώρα. Και όταν ήρθαν το 2004 στην Αθήνα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες με ειδική τέτοιο και με αστυνομία, με ειδική άδεια ήρθε. Έτσι είναι αυτό, αθλητισμός, παιδιά. Τα καλά, παιδιά. Ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα. Πήγε 9 η ώρα, τι λέει, φίλε. Πάμε, διαλυματάκι. Άνα του κόσμου κοντάκι, εδώ είμαστε. Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε καθόλου. Το θέμα μας είναι λοιπόν το εξής τώρα. Ναι. Υπάρχει ένα περιστατικό με τον Άρη τον Αζεστά στην Αθήνα. Oh. Που πάλι έφαγε ξύλο κατά το σπίτι του.
Παρακαλώ το εκβιαστών, γιατί αυτό είναι το τμήμα προφανώς που έχει την υπόθεση, να κάνει κάτι περισσότερο στην Αθήνα. Να μην βάλει το εκβιαστών εδώ, να βγει στην Αθήνα. Δεν γίνεται να έχουν φάει 20 δημοσιογράφοι ξύλο και να μην έχει πιαστεί ούτε ένας, φίλε. Ούτε ένας. Ούτε ένας. Και ξύλο άντε, όχι μετά από παιχνίδι, φίλε, που λες ότι έγινε κάτι. Στη Μένη τον είχαν. Τον πήραν από πίσω από ό,τι καταλάβαμε. Yeah. Αυτά που μάθαμε. Και όταν έφυγε από το ραδιόφωνο, στο Sport FM, πήραν από πίσω, στον Πειραιά τα γραφεία πλέον. Στην τυχαία αναφέρω τον τόπο. Και μπαίνω από πίσω από το σπίτι, πατακιού τα δύο άτομα μικράνος, σε κατέψανε. Πολύ ξύλο. Εντάξει, καλά είναι τώρα, αλλά τώρα φίλε να πηγαίνω στο σπίτι και κοιτάω από πίσω δεξιά αριστερά, τώρα μου έρχεται κανείς. Επειδή δεν γράφει, ξέρω εγώ αυτά που θέλεις. Εντάξει, φίλε, μην το διαβάζεις. Είναι αυτός παίζει. Οι δημοσιογράφοι παίζουν. Καλά, αυτό το λες και το ξαναλες. Εγώ σου λέω ότι η επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο πλέον. Παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά δεν γίνεται αυτό. Η πίτα πρέπει να ξαναμοιραστεί, την είχε ένας. Δηλαδή, άμα γράφεις. Μπίζνα είναι, φίλε. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Η επικοινωνία παίζει τεράστιο ρόλο και η πίεση που ασκείται στους θεσμούς από τα μίντια είναι μεγάλη. Ωραία. Και όταν υπάρχει κάποιος που την κάνει συνεχώς, γιατί ο Άρης είναι ένα παιδί το οποίο είχε πληροφόρηση καλή, ναι, και για δικαστήρια και για υποθέσεις. Και κυβερνητικό κάνει, δεν κάνει. ΕΠΟ λίγα κάνει. Ναι. Δεν έχει ομάδα. Εντάξει. Τη ομοσπονδία είναι δηλαδή, γραφείο τύπου. Δεν είναι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, όχι, δεν, καμία σχέση. Κάνει ρεπορτάζ, υπάρχουν παιδιά που κάνουν ρεπορτάζ στις ομοσπονδίες. Στο ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ασχολούνται με την ΕΠΟ, με την Super League, τα θέματα τέλος πάντων προκύπτουν εκεί. Τέτοια θέματα. Όχι ενώσεις. Για ομάδες. Όχι για ομάδες. Για ομάδες. Εντάξει, γράφει το άρθρο του για το ότι βλέπει. Ή ότι, και λέει ότι. Ναι, βλέπει. Εντάξει, τον Ολυμπιακό τον είχε πάει λίγο πριν τον Κορδέλα, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, μόνο τον Ολυμπιακό. Για όσα έχουν γίνει στην ΕΠΟ. Α. Ήταν ο σημαντικότερος δημοσιογράφος το να πέσει η πρώην κατάσταση της ΕΠΟ. Εντάξει, έπαιξε το ρόλο του. Αυτή τώρα που ήταν το Προεδρείο στην ΕΠΟ. Τους κυνηγάνε για τίποτα. Έχουν πολλές υποθέσεις ανοιχτές, ανάλογα και ποια εποχή λες. Τελευταία 4 πρόεδροι έχουν θεματάκια νομίζω. Όλοι τους. Με την κάρτα υγείας, με ένα θέμα που προέκυψε. Κάρτα υγείας, ρε, με ένα θέμα που προέκυψε με το travel plan, τα ταξιδιωτικά, που πήγαιναν τα λεφτά, οι λογαριασμοί, το ένα το άλλο. Πολλά έχουν, δεν είναι ένα και δύο. Ναι, εντάξει, αυτά τα πολλά εντάξει. Γίνονται. Mm. Αλλά η κάρτα υγείας. Να σου πω, ρε, φίλε. Του αθλητή, του παίχτη, του. Ναι, τι, η κάρτα υγείας, τι νομίζεις, χαρίσουνε. Δεν είναι, είναι όταν ήσουν εκεί πέρα τώρα 20-25 χρόνια τα ίδια άτομα, όχι πρόεδροι. Πρόεδροι αλλάζανε. Τα στελέχη ήταν τα ίδια. Κάνεις ότι γουστάρεις κάποια φάση. Νομίζω ότι είσαι ατρόμητος. Δεν είναι ατρόμητος όμως. Ήρθε η εποχή που στραβώσανε κάποιοι άλλοι. Πάντως έχουν γίνει πάρα πολλές επιθέσεις σε δημοσιογράφους και στο μπάσκετ έχουν γίνει. Στον μπάσκετ έχουν γίνει. Το φίλμα του Σιλίου ξεχάσω. Εγώ που φύγα το ξύλο κάτω συγχωρεμένο. Μα χαιρόσανε. Ναι. Ξύλο, μόνο ναι. Έφαγε. Αυτός, επειδή τον ρώτησα τότε, είχε 4 υποθέσεις ανοιχτές, νομίζω. Mm-hmm. Είχε κάνει Δημήτρη την κριτική, νομίζω, στο Σοκράτη Κόκαλη. Τότε. Δεν έκανε μόνο στο Κόκαλη. Έκανε, θα θυμάμαι καλά, για το Καραϊσκάκι. Το Καραϊσκάκι, ναι. Έκανε, είχε για την Αγγελοπούλου. Ναι. Έπιασε βαριά ονόματα. Στους Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι. Και ένα ακόμα, ένα-δύο ακόμα. Πάνω σε αυτούς τους δύο σίγουρα. Α, με τον ντόπινγκ, με τον Γκεντέρι και τη Θάνου. Ναι. Ε. Άντε, εσύ τώρα είσαι δημοσιογράφος, να παίρνεις λίγο χιλιάρικο το μήνα και να δεις τώρα να πάει να τα βάλω με αυτούς. Με αυτούς. Δεν λέω ότι το έκανε κάποιος από αυτούς. Μπορεί να το κάνει οποιοσδήποτε. Εντάξει. Αλλά, ναι. Είναι δύσκολο τώρα, είναι άσχημα πράγματα. Μου λέει ένας που στέλνει μήνυμα, λέει πάντε κόντρα λέει, στην επικοινωνία που έχουν. Ρε φίλε, τι κόντρα να πάμε. Εμείς είμαστε 3 άτομα και δεν είναι 500. Πώς θα το κάνουμε την κόντρα. Δηλαδή να κάνω όλη τη μέρα εγώ να ασχολούμαι με το τι λένε αυτοί. Να πατάτε σε ό,τι λένε, να μην αφήσετε τίποτα να πέσει κάτω. Πώς το κάνω αυτό, ρε. Δεν γίνεται γι' αυτό. Θα είσαι ο επόμενος στόχος. Όχι, δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Εντάξει, στόχος να είμαι. Στόχος μπορεί να είμαι και γιατί στραβοκύρα σε μια γκόμενα. Άντε αυτό το ξεπερνάς. Ωραία. Στόχος είναι από τους δικούς σου πρώτα απ' όλα. Είναι από τα βασικά. Στόχος από τους δικούς σου. Άσε τους άλλους. Οι άλλοι το περιμένεις κιόλας. Στους δικούς σου να αποφάσεις. Πάντως δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Και... Δεν είναι ωραία πράγματα, ναι, δεν είναι ωραία. Μα είναι βραχομαγκιά, ρε φίλε. Πας δηλαδή και χτυπάς τον άλλο κάτω το σπίτι του. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα να έχει δώσει ένα παιδάκι και να βγει στο μπαλκόνι, ένα παιδάκι και να βλέπει τώρα. Να το κοπάνε κάτω το σπίτι του. Δηλαδή. Τέλος πάντων, να έχει γίνει και πράγματα και με.
με τους άλλους τους, τις μαφίες και με αυτά που υπάρχουν. Αλλά εκεί θα γίνει μακελιό τώρα. Εκεί θα γίνει μακελιό. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που 20 υποθέσεις δεν έχει βρει κανείς τίποτα. Δηλαδή η αστυνομία δεν γίνεται. Οι γνωστοί, άγνωστοι. Ναι, δεν γίνεται η αστυνομία. Καλά, εδώ πέρα δεν μπορούν με τους ίδιους τώρα που τα σπάνε τόσα χρόνια. Καλά, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Δηλαδή. Εδώ 17 Νοέμβρη, πώς το λένε, που. Δεν είναι. Οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι. Δεν είναι την ίδια και οι ίδιοι. Αυτούς δεν μπορεί να τους πειράξεις γιατί. Ξέρω εγώ, δεν είναι. Πλημέλημα, σπάς κάτι. Okay. Εδώ άλλο θα πάει να σκοτώσει. Να σε βρει μια γεμάτη τώρα όπως δεν πρέπει και να σε αφήσει τον τόπο. Αν ένα 20χρονο παιδί τώρα σκοτώθηκε στο καλοχώρι από σούτια. Παίξανε και έβγαλε ένα μαχαίρι πάνω στη μανούρα και τον κάλφωσε και τον καθάρισε. Και το μαχαίρι, παιδιά, δεν βγαίνει τόσο εύκολα, δεν χαλαρώστε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είχε γριέψει, εγώ θυμάμαι ότι δεν ήμασταν πιτσιρικάδες. Όποιος τραβούσε μαχαίρι, ξέρω από τον Ολυμπιακό, το ξέραμε. Ήταν ο τάδε. Αυτός που παίζει με το μαχαίρι, να προσέχουμε όταν το βλέπουμε. Εντάξει, όλες οι ομάδες έχουν. Ναι, είχαν, τώρα, τότε. Τώρα το μαχαίρι είναι στην ημέρηση διάταξη. Καθίστε φρόνημα, ρε, τι κάνετε. Το μαχαίρι είναι άσχημο πράγμα, δεν είναι καλό. Είναι, σε σημαδεύει μια ζωή, δεν είναι δηλαδή. Και μπορεί να σε καθαρίσει κιόλα. Δεν είναι. Αυτά είναι. Εντάξει, τώρα μην συζητάμε άλλο. Όχι, εγώ δημοσιογράφος ήθελα να πω ότι αυτό... βρείτε κάποιον επιτέλους. Βρείτε κάποιον, ρε παιδιά, δεν ζητάμε τίποτα. Είναι 20 υποθέσεις. Όλες από την ίδια πλευρά. Όλες από την ίδια πλευρά. Ενώ δηλαδή στην πλευρά που αντιπολιτεύεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Σε συγκεκριμένο όργανο. Εντάξει. Δεν είναι πυρηνική επιστήμη. Δεν είναι και 11 εκατομμύρια άνθρωποι. Βρείτε τους. Τέλος πάντων. Αυτά, παρένθεση για τον Άντωνα Σβεστά, τα μεταγραφικά του πάω. Περαστικά το να το πούμε. Ναι, ναι, εντάξει, καλά είναι, που τη μάθαμε. Στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ δεν έχουμε, δεν έχουμε κάτι σήμερα. Εκτός για Μάρτιο Μολέδο. Όχι, όχι, αύριο θα έχουμε, λογικά. Περιμένουμε κάτι σήμερα. Αν δεν κάτι σήμερα, αύριο θα κινηθούν προς άλλη κατεύθυνση. Τα ονόματα πάνω κάτω είναι γνωστά. Κάτι του Καφού ένα που γράφεται και δεν υπάρχει. Ποιο Καφού, ο παλιός? Όχι, όχι, ένας άλλος. Που έπαιξε 13 παιχνίδια στη ΜΕΤΣ φέτος και στα 10 που έπαιξε το πρωτάθλημα χάσανε και τα 10. Έτσι, δηλαδή, έλεος. Έλεος. Εντάξει, φτάνει. Αυτός μόνο έχει, δηλαδή, ο Μαραντόνα να είναι, έχει κόμπλεξ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι έτοιμος. Θα πάει σε ψυχολόγο, θέλει να πάει σε 1002. Ο Καφού. Προσπαθούσαν να μας το φέρουν και το καλοκαίρι. Δεν πέρασε το καλοκαίρι. Ένα χρόνο ασχολούμαστε με τον Καφού τώρα. Ανθρώπου του πάγου θα τον περάσει, εντάξει. Δεν τρελαίνει. Ένα παίχτη μέτριο. Που το δείχνει καριέρα του, δεν χρειάζεται δηλαδή να. Η λύση τέλος πάντων που έχουμε. Ένα μ' αρέσει λίγο. Ο άλλο εντάξει, καλό είναι. Ο Σάντζες δεν νομίζω να έρθει. Ένα καλό Κολομβιανό Φιωρεντίνα δύσκολα να έρθει. Και θέλει να πάει Ισπανία. Δεν είναι εύκολο. Βέβαια δεν είναι εύκολο. Τι θα προτιμήσει. Διεθνή Κολομβιανό. Τώρα δανεικό κιόλα και να το με ψάχνει. Όλοι, όλοι θέλουν και το Μουντιάλ. Μην το ξεχνά αυτό. Ναι, αυτό είναι το ατού μα. Εδώ θα παίζει αυτό. Καταλαβαίνω. Θα παίζει. Θα παίζει. Δεν θα έχει. Όταν θα βλέπουν το ποιο πρωτάθλημα είναι πιο ψηλά, ποιο είναι πιο χαμηλά. Κάτι να λένε να παίζει. Εντάξει, το αμένα. Αυτό είναι φτασμένο. 31 είναι. Και 31 να είσαι και 32 και πρώτο σκόρε να είσαι. Άμα δεν, μέχρι να χτυπήσει το τηλέφωνο για να σου πούνε είσαι στην προεπιλογή. Να σε πάει. Αυτό έχει τώρα με τη Φιωρεντίνα έχει 10 παιχνίδια. Δεν είναι ότι ήταν εντελώ εκτό. Θα κάνει άλλα 15 με τον ΠΑΟΚ αν έρθει. Θα είχε γεμάτη σεζόν ουσιαστικά. Θα πέσει στο Μουντιάλ. Αλλά σου λέει ποιο πάω, κρυφτεί. Εγώ θέλω να πάω στην Ισπανία. Ποιο πάω, σου λέει ποιο ελληνικό πρωτάθλημα. Ακριβώς αυτό, με αυτό δεν σου λέω. Αυτό να το τώρα θα τον παζαρέψει αλλιώ. Δηλαδή, πα εκεί, του πει αδερφέ, πάρε και 500 χιλιάρια παραπάνω από την πρόταση που έχει και έλα εδώ. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Αλλά έχει ήδη ένα 200. Θα το δώσει ένα 700 εσύ, που δεν είναι για ένα 700, δηλαδή είναι πολύ πιο χαμηλό το επίπεδο. Είναι για 800 χιλιάρια. Παίρνει όμω παίχτη Μουντιάλ, δεν παίρνει παίχτη. Και αυτό ξέφτισε τώρα, ρε Σιγιάννη, δεν είναι όπω κάπου. Δεν είναι ότι ξέφτισε, πάντα μετράει, το όνομα μετράει. Εντάξει, μιλάμε για καλό παίχτη. Αλλά από την άλλη, στο 31 σου, πάντα υπάρχει το ερωτηματικό του κινήτρου. Έχει κίνητρο αυτό. Βέβαια έχει κίνητρο, ρε. Τι κίνητρο έχει, να παίξει Μουντιάλ. Νομίζετε, μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό, ότι στα 30 με 31 πάει, είναι βετεράνο. Είναι μεγάλο, δεν μπορεί να τον κάνουμε διαιτέ, μπορεί να τον κάνουμε τριετέ. Μέχρι τα 23-24 είναι ταλέντο. Ναι. Αυτό πάλι στην Ελλάδα. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Αδερφέ, ταλέντο είσαι μέχρι τα 18 σου. Ναι. Μετά τα 18, εφόσον υπογράφεις επαγγελματικό συμβόλαιο, είσαι άντρας. Τελείωσε. Ναι, αυτή είναι και εκείνη η νοοτροπία. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, 22 χρόνια ταλεντάρα. Τι ταλεντάρα, ρε μεγάλε. Όχι, τώρα ο Πανετολικός π.χ. έβαλε τον Μιχάη που είναι 19 χρόνια βασικό φέτος. Πρώτη χρονιά. Ωραία. Ωραία, μια χαρά. Ταλέντο.
Ο Ξάνθη βάζει το Μελιόπουλο που είναι 17. Αυτός ναι. Ναι. Κατάλαβες. Που έχει στοιχεία, αλλά τον είδα ένα παιχνίδι λίγο, έχει λίγο έπαση. Νομίζει δηλαδή θα γίνει ο Μαραντόνα. Και αν δεν το αλλάξει αυτό, θα το χάσει. Εντάξει, κοίταξε. Λοιπόν. Μερικοί χρειάζονται πριν έχεις και για να παίξεις, πριν έχεις και θάρρος, αλλά και θράσος πολλές φορές. Ναι, παρά είχε θράσος το Καραϊσκάκη. Παρά είχε θράσος. Εντάξει. Σε ένα παιχνίδι δύσκολο για την ομάδα του, δηλαδή έβγαζε την μπάλα με πολύ άνεση και την πούλησε 5 φορές 6. Δεν είναι εκεί, είσαι πρακτικός. Διώχνεις την μπάλα, δεν το παίζεις Μαραντόνα. Αυτό βέβαια το βρίσκεις με την εμπειρία, εντάξει. Α, τώρα διώχνουμε την μπάλα, δεν είναι ότι την κατεβάζουμε και την προωθούμε. Υπάρχει το build-up, ρε φίλε, όταν όμως δεν έχεις καθαρή λύση, άκουνα, όταν δεν στημένη ομάδα σωστά, διώχνεις, εννοείται, δεν ρισκάρεις. Στο πέρα αυτή είναι η διαφορά, να καταλάβει πότε θα χτίσει παιχνίδι, να βρει την μπάσα την καλή ή να καταλάβει πότε πρέπει να διώξει. Δηλαδή Βαρέλα σε μια φάση στο τελευταίο λεπτό του τέτοιου, τι να κατεβάσει την μπάλα εκεί πέρα, δεν είναι ένα μπουμπονιτό, δεν είναι στο μεσολόγιο. Ωραία, άντε γεια, τελείωσε το παιχνίδι. Τι να κάτσει να κάνει τώρα, να περιμένει. Τέλος πάντων, με τα γραφικά λοιπόν δεν θα έχουμε κάτι σήμερα νομίζω. Κανένα θέμα. Εγώ επιμένω ότι θέλουμε φόρ, αλλά δεν εισακούμε. Ελπίζω να μην το πληρώσουμε, αν και έχουμε μια κολοφαρδία φέτος. Δηλαδή, μετά τη στραβή, το στραβό διάστημα, βρίσκουμε τρόπο. Βασικά κρατάμε το 0 παθητικό, ένα γκολ θα το κάνεις, δε φίλε. Αυτό που το κρατάς το 0 βγάζει ένα Πασχαλάκη χθες που δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει με τίποτα. Όταν έφυγε το πόδι δυνατός, ναι. Όταν έφυγε από το πόδι του Κλέσιο η μπάλα, το βλέπω στη γωνία. Είναι και δυνατό το σουτ. Και πέφτει ένα 98 όπως είναι ο Πασχαλάκης, φίλε. Το χαμηλό, γιατί ο ψηλός ήταν ο φύλακας. Το δύσκολο είναι το χαμηλό. Καταλαβες. Και πέφτει, φίλε, και το βγάζει και λέω ούτε στον παπά. Ούτε στον παπά. Μήπως ξεκινήσει με τον μπάσκετ γι' αυτός. Δεν νομίζω, φίλε. Άργησε αυτός να δείξει, δε. Άργησε. Ναι. 28 χρονών είναι. Έκανε μισή χρονιά πέρσι και φέτος κάνει παπάδες. Αλλά και ο Χαλκιάς τόσο άρχισε να παίζει, τι νομίζεις. Ο Χαλκιάς καλός άρχισε να γίνεται μετά τη Χαλκιάς διάδα. Παίζει ακόμα. Στην Παραχαϊκή με τον Κατσουράνη. Είναι βασικός. Τον πέτυχα μια μέρα κάτω στο κέντρο. Όχι, ρε. Παίζει ένα ψηλικά και τον βάζει καμιά φορά. Πόσο είναι, 44. Ναι, αυτός είναι πιο μεγάλος. 43, 44 κάπου εκεί. Με περνάει 6 χρόνια. Ναι, φίλε, αλλά... το θέμα είναι λοιπόν ότι πρέπει, με όταν αλκάζουμε τον προπονητή, να βοηθεί ο προπονητή. Θέλω να βοηθάει τον προπονητή. Του παίρνει ένα εργαλείο που έχει βρει ρόλο και το πουλά. Πρέπει να του βρει άμεσα τον παίκτη που θα δώσει τον ίδιο ρόλο. Αυτό είναι λάθος. Λάθος τακτική και δεν είναι και η πρώτη φορά που γίνεται. Από τότε που ξεκινήσαμε την εκπομπή, τρεις-τέσσερις φορές έχει γίνει σε ένα χρόνο. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Τον προπονητή πρέπει να τον βοηθά, όχι να τον κόβει τα φτερά. Δεν μιλάμε για μια σεζόν που σε πέμπτο έκτο και αδιάφορο και πουλά ένα βασικό γιατί δεν έχει κάστανο. Στο πρώτο μήχρονο, χθες θα πληρώναμε την απουσία του Τσίμιρου. Κανένας ήταν τραγικός. Πολύ κακός ήταν στο πρώτο μήχρονο. Δεν πέτυχε μπάλα. Πούλησε 2-3, τους έβγαλε στην κόντρα, δεν έκοψε ποτέ. Στο δεύτερο συνήλθε λίγο. Γιατί ο Κάνιας ήταν από το τραυματισμό, τώρα και τα λεπτομέρεια. Διώχνει τον Τσίμιρου. Δεν έχει άλλο, βάζει τον Κάνιας. Ωραία. Γιατί είναι κοντή και γρήγορη και θες και σηκώ το και γρήγορα. Εντάξει, δεν μπορεί να βάζει τον Σάχοφ. Και ο Κάνιας ξαφνικά δεν έχει ρυθμό. Και πα σε κρεμάσα. Γίνεται το 1-0 εκεί που πιάνει ο Πασχαλάκη, γίνεται 1-0. Δηλαδή δεν γυρνάει ποτέ, άστο. Εντάξει, γυρνάει τώρα ο Πάκο, έχει μάθει και γυρίζει, έχει μάθει και νικάει. Ναι, ρε γόρι μου, αλλά δεν του έχει στραβώσει παιχνίδι. Έχει να φάει γκολ στου 7 αγώνε. Έχει να φάει 7 αγώνε γκολ. Ναι. Γιατί σκίζονται. Δεν είναι ότι επειδή έτσι. Ναι, αλλά κάνει φάσει ο άλλο. Δηλαδή, χθε έκανε φάσει. Ο Ατρόμητο κάνει φάσει στο 0-0 με το κύπελο. Στο 9, μόνο στο τεκινή το βγάζει ο Μάτος πάνω στη γραμμή. Κάνουν φάσεις. Δεν μας έχει στραβώσει ένα παιχνίδι. Κάποια φάση θα στραβώσει. Δεν γίνεται να τα βγάζεις όλα. Όσο υπάρχει η ρέντα. Ναι, έχει ρέντα πάω. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί είναι σοβαρός βασικά. Δεν είναι κανένα για Ζουλίκη. Αλλά είναι μια ομάδα που στηρίζεται καθαρά στα δύο ακραία του μπακ. Ο Μάτος και ο Βιερίνια. Όλοι οι άλλοι ακολουθούν. Αυτοί τους τραβάνε. Ο Μάτος θες έπαιζε. Δεξί μπακ, δεξί χαφ. Εσωτερικός μέσος. Σέντερ φορ δεύτερος πήγε σε κάποια φάση. Παντού ήταν. Όταν σφίξαμε και πέρασε ο χρόνος, πήγε στην περιοχή την αντίπαλη και πήρε όλες τις κεφαλιές τους. Όλες. Δεν υπάρχει κεφαλιά που δεν πήρε. Αυτό θα του δώσουν παραπάνω κανένα φράγκο. Αυτό δεν φύγει και ένα νέο ήδη. Σίγουρα του δώσανε. Και ο Σαββίδης φίλε τώρα μεταξύ μας, άμα το πάρει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει περίπτωση να του δώσει κάτω από 5 εκατοστάρια καθένα συμβόλαιο τέτοιο πριν να ξέρει. Είναι τρελό κανένα. Θα έχει ο άλλο 100.000 συμβόλαιο, εγώ θα πάρει 500. Δηλαδή είναι για τρελό. Δεν μας σέβεται αυτό. Έτσι γίνεται. Ναι, δεν είναι.
στον ΠΑΟΚ, πρώτα απ' όλα δεν κανονίζεις το συμβόλαιό σου με βάση, δεν υπολογίζεις τα λεφτά που θα πάρεις σε σχέση με το συμβόλαιο. Ναι. Θα πάρεις πολλά περισσότερα. Γιατί είναι τέτοιο. Είναι... Έτσι ήταν και παλιότερα όταν ερχόταν καινούριος επενδυτής, πρόεδρος αυτά. Δεν είναι καινούριος, λέει 6 χρόνια. Είναι. Ναι, αλλά είναι, θα πάρει τίτλο. Και ο κύπελο θα πάρει το πρωτάθλημα. Και τρελαίνονται. Ο Σαββίδης θέλει το πρωτάθλημα διακάως, γιατί έχει φάει πολύ λάσπη από το Μαρινάκ και τον Αλαφούζο. Ο Ολυμπιακός, όταν πήρε το πρώτο πρωτάθλημα, ήταν ο Σιγάλας και είχε συμβόλαιο 25 εκατομμύρια δραχμές. Ναι. Και εκείνη τη χρονιά έβγαλε 45 εκατομμύρια παραπάνω από πριν, από επειδή τρελάθηκε ο Κόκαλης από το πρώτο πρωτάθλημα. Το ίδιο έγινε και ο Παναθηναϊκός. Ο Σαββίδης δεν θέλει να βγάλει από τον ΠΑΟΚ. Χάνει τον ΠΑΟΚ και το ξέρει. Όλοι χάνουν. Δεν υπάρχει κάποιος που να βγάζει λεφτά από τον ΠΑΟΚ. Απλά είναι το τέτοιο, το χόμπι του. Το χόμπι του, τι είναι. Και η λεζάντα του. Δηλαδή, αν πλήρωνες για να πλασαριστείς στην αγορά έτσι όπως πλασαρίστηκε μέσω του ΠΑΟΚ, θα πλήρωνε παραπάνω από 100 εκατομμύρια. Όχι, δεν υπήρχε περίπτωση να μιλάει όλη η Ελλάδα για αυτόν. Αυτό σου λέω. Ό,τι άλλο και να έκανε, δύο πράγματα: γίνεις διάσημος στη χώρα σου ή είναι σε πρόεδρος σε μια ομάδα, που είναι αυτό είναι το νούμερο ένα, ή γίνεις πολιτικός και πρέπει υπουργός, δηλαδή πρέπει να έχεις και θέση, δηλαδή πρέπει να είσαι κουμάντο. Δεν υπάρχει δεύτερο, δηλαδή τόσο διάσημος δεν υπάρχει. Όχι, ο Σαββίδης το μέλεψε καλά, εντάξει, ξύπνησε. Επένδυσε πού, σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν επένδυε κανείς ποτέ. Ναι, επένδυσε όμως το όνομά του, δεν επένδυσε στον ΠΑΟΚ για να βγάλει λεφτά, όχι, για όχι, να κερδίσει. Αλλά με τον ΠΑΟΚ αποκτάει δύναμη, έχει πίσω του 2 εκατομμύρια ΠΑΟΞίδες. Τον έχει μάθει η αγορά. Τον έχει μάθει η αγορά, αγόρασε και όλη την αγορά. Γεια σας, παρακάτω πάμε. Πιστεύω όποιος έχει και έστω και ένα χωράφι, ένα σπιτάκι, πρέπει να του πηγαίνει και να του λέει. Στάθω, πες στον Ιβάν, έχω ένα φιλέτο στο Χαλκιδική μου. Φιλέτα, όλοι φιλέτα έχουν. Πιστεύω, όλοι πήγανε και τον λένε έχω ένα χωράφι και ένα σπίτι. Όταν μαζευτήκαμε την πρώτη φορά στη Φώτσα, γελούσαμε και λέγαμε στο τέλος θα γίνουν περίπτερα στο Ιβάν, λέτε στο Ιβάν, τα περίπτερα. Ναι. Θα πηγαίνει η γιαγιά με το σημεδάκι, θα λέει πόσο κάνει αυτό, δεν θέλω τόσο. Θα αγοράζει το σημεδάκι ο τα πάντα, ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι καλό και αυτό. Ναι, είναι, δεν είναι καλό. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε έναν επενδυτή σε αυτήν την πόλη επιτέλους. Ευτυχώς κουνιέται η πόλη. Ναι, και κουνιέται λίγο το σύστημα. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Λοιπόν, στο καζίνο είναι, θα πάμε. Πάρε, φίλε, ναι, ρε, εννοείται. Εσύ, ναι. Τώρα έρχεται η πρώτη Παρασκευή. Ναι. Θα πάμε. Διαφημίσεις έτσι σε καζίνο, παντού παίζει. Ναι, ναι. Στο καζίνο τα φιλιά μας τον Γιάννη τον Κιώση, εκεί. Πάμε το πιο δυνατά, ρε. Άντε, πάμε να διασκεδάσουμε, άντε. Να πούμε και χρόνια πολλά στη Λίνα που είχε την περασμένη εβδομάδα γενέθλια. Νομίζω τις τάπες. Εντάξει, τι να κάνουμε, τώρα μας το είπανε. Τις ευχηθούμε. Μα πού είναι το Λίνα. Δεν ξέρω. Ο Γρηγόρης είχε, ο Ατρίδης. Ποιος? Ο Γρηγόρης είχε, έχει σχέση με τον Γρηγόρη, το Λίνα, όχι. Το Λίνα με Γρηγόρης. Ξέρω, κομμένες είναι αυτές, βγάζεις άκρη, ρε φίλε. Είχε ο Γρηγόρης Ατρίδης γιορτή, θυμάμαι. Δεν τα ξέρω, αυτά χριστιανικά, εσείς τα ξέρετε. Γενέθλια, γενέθλια είχε. Η Λίνα. Η Λίνα. Α, εντάξει. Ναι. Πώς είναι και η Λίνα. Μπορεί, δεν ξέρω. Αντζελίνα. Πάντως, Μαρίκα δεν είναι. Μαρίκα δεν είναι σίγουρα. Αν και τώρα παίζω και αυτά τα διπλά, το Μαρία, Λουίζα και αυτά τα... Καινούργια μόδα. Καινούργια μόδα, 12 ονόματα. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, που βάζουν κάτι ονόματα, κάτι Θέκλα, κάτι... Θέκλα ξέρω πολύ δυνατή, παντρεύτηκε τώρα για παιδιά. Νεφέλη, κάτι... Νεφέλη είναι ωραίο, γιατί ρε. Κάτι... Νεφέλη είναι ωραίο, ρε. Θεανό και... Θεανό, εντάξει, δεν το... Δεν ξέρω και καμία, σου πω την αλήθεια. Αυτά τα Μαρία Λουίζα γελάω, γιατί δείχνει μια αριστοκρατική καταγωγή. Και είναι κάτι καράβλαχη συνήθως από το... Βασίλης Κουβουγιάννης Καρακώστας. Ναι, ναι, ναι. Έγραψα ένα και με ξεφωνίζουν ότι ξεφωνίζουν την επαρχία. Γιατί ξεφωνίζει την επαρχία? Δεν ξεφωνίζω την επαρχία, αλλά την οτροπία ξεφωνίζω. Όταν απευθύνεσαι στον εραστή της Κατσίκας. Κατάλαβες. Δεν και πότε ο Βουσιάνος μπορεί να το κάνει αυτό. Να το πάρει τη φάση. Ναι, και στο SDN και με βρίζουν από κάτω. Πάντα ψάχνουν τρόπο να με βρίσουν. Ψάχνουν λόγο να με βρίσουν πάντα. Ψυχοπαίδη, ψυχοπαίδη είσαι κι εσύ, Ναι, υποψήφιος.
Αλλά ρε φίλε, άσε, χαλαρό το παίρνω. Δηλαδή δεν βρίζω, δεν κάνω. Χρησιμοποιώ παραδείγματα ωραία. Θυμήθηκα εκείνο τον Νόρμαν, τον Αόρατο στο Άλτερ, το θυμάσαι. Μια ταινία αισθησιακή που εμφανίζονταν ένα αόρατο και τη κάθε φορά και έφευγε. Θυμάσαι. Ναι. Μόνο σα δηλαδή. Δεν χρειάζεται και ηθοποιό, πολύ έξυπνο σκηνοθέτη. Ναι, ναι. Του βγαίνει και τζάμπα. Γιατί οι άντρε πιο... θέλουν πιο πολλά λεφτά από τι γυναίκε, ε. Όχι, ρε. Ναι, ρε, στο πορνό το παλιό. Στην παλιά, εμένα θα μου ακούσει. Ξέρω ποια είναι τα ρήφα. Είχαμε εταιρεία παραγωγή εδώ γνωστό. Ναι, εντάξει. Έτσι. Παλιά. Παλιά. Ήταν 2,5 θυμάμαι το θηλυκό και για να. Ένα 500 άρικο έπαιρνε ο άλλος. Κάπου εκεί. Μιλάμε για τέτοιες διαφορές. Δεν σου λέει δεν φτάνει που θα το. Πάλι μας ρίξανε. Εννοείται, μας τρώνε παντού. Μας τρώνε οι γυναίκες. Μας τρώνε καλά. Το αρσενικό δεν ήταν για παραπάνω. Πρέπει να δώσει και 500. Αυτό που είχα δει εγώ σε μια. Μου δείξανε εδώ ένα πρόμο σε κάποια φάση. Αλλά ναι, ωραία είναι αυτό. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Ποιο. Είναι σε αρσενική τζούλα εξαρτάται. Εγώ. Ναι. Δεν μου έκανε πρόταση ο Σερινάκης. Θα το σκέφτεσαι. Όλες μου τις προτάσεις τις σκέφτομαι. Ωραία. Ωραία, θα το κάνω θέμα. Ο Γιαννούλης είναι ανοιχτός. Ξέρεις τι γίνεται, θα μας ακούει κανείς τώρα από αυτά τα... Ποια? Και λέει, αυτά τα σκανδαλοθερικά και λέει ανοιχτός ο Γιαννούλης σε τέτοιο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Άμα έχει κάποια καλή πρόταση και με συμφέρει. Ναι, μπράβο φίλε, δεν το κατανοώ, κάνω κανένα φράγκο. Θα με μανατζάρεις. Όχι ρε φίλε, εντάξει, θα κάνω και το αθηναϊκό, το χώρισε μέσα και αρπάζεις κάτι λεφτά και ξεφανίζεσαι. Αυτά τα ωραία που κάνουν οι Αθηναίοι. Τι, για εξήγησέ το αυτό. Οι Αθηναίοι φίλε είναι αριτζίδες όλοι, δεν έχει κανένα συνέδεια, κανένα δουλειά, αριτζίδες, καθαρά. Είναι πρώτα ο αέρας και μετά να δουν αν θα κάνουν τη δουλειά. Το ταλέντο τους είναι αυτό, εμφανίζεται ο άλλος. Μιλάς με κάποιον. Ποιος πρέπει να είναι ο κορυφαίος αριτζής που εμφανίστηκε τώρα τελευταία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ποιος. Δεν ξέρω τώρα ούτε όνομα τότε. Αυτός που τότε με τους Τούρκους. Που με τον Άρη. Ναι, τον Άρη. Ναι, ναι. Αυτός που, δεν ξέρω ποιος είναι. Μου έχουν πει ιστορία ότι πήγε στην Turkish Airlines και βγήκε μια φωτογραφία με τον διευθυντή χωρίς να ξέρει ο διευθυντής ποιος είναι. Ναι. Και το πουλούσε ότι μιλάει με Turkish Airlines. Βέβαια. Πω, και ο διευθυντής είπε βγαίνω 20 φωτογραφίες τη μέρα. Ναι, δεν ξέρω καν. Ναι. Εντάξει. Φαντάζομαι ότι τον έχω δώσει κανένα αυτόγραφο και να έχει πάρει την υπογραφή μου. Καλά, εκεί τώρα είναι και η δύσκολη θέση του δημοσιογράφου. Δηλαδή, φίλε, βλέπει ότι ο άλλος το λέει αυτό το πράγμα. Τι κάνεις. Σου φέρνει και τη φωτογραφία. Σου φέρνει τη φωτογραφία. Α, ωραία. Μπράβο. Τσεκάρεις βέβαια, αν είσαι λίγο τσεκάρι, αν δεν είσαι το τρως. Αμάσιτο. Αμάσιτο. Αυτό είναι μαλακό φαΐ μπάμιες είναι αυτό. Ναι, 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 αμάσιτο το τρως. Το γέλιο ποιο είναι. Το κόνσεπτ όλο είναι το γέλιο. Ότι επενδύουν οι Τούρκοι στον Άρη, τον πασχετικό. Γιατί θέλουν να πασαριστούν στο χρυσό. Στα κοσμήματα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Φίλε, ποια κοσμήματα. Εδώ δεν έχουν. Αυτό τώρα πρέπει να τους βρούνε αυτούς. Πρέπει να τους βρούνε. Επειδή έχουν εξαφανιστεί πλέον. Όχι οι Τούρκοι. Όχι τους Τούρκους. Πρέπει να βρουν αυτός που τους το έφερε. Να πάνε καμιά 50 άτομα αριανοί. Έτσι, μόνο έτσι καθαρίζει, φίλε. Γιατί είναι πολύ άσχημο πράγμα αυτό τώρα που γίνεται στον Άρη, χωρίς πλάκα. Χωρίς πλάκα είναι άσχημο, εννοείται. Όλοι τα περάσαμε. Πολύ άσχημο. Ο Άρης τώρα έχει άλλα, πόσα, άλλα 13 παιχνίδια, 12 πόσα έχει. Πρέπει να κάνει 2-3 νίκες για σωτή σίγουρα. Δεν είναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα δεν μπορεί να κάνουμε μεταγραφές. Δεν μπορεί να... Ο Γιαννάκης δεν μπορεί να παίξει. Μην αρχίσουν να φεύγουν. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Κάποιοι θα μείνουν. Αυτοί κάποιοι πρέπει να πάρουν 3 νίκες. Θα τις πάρουν. Με 3 νίκες δεν είναι καλά ο Άρης. 5 έχει. Με 8 δεν σώζεται. Όχι. Ο Πανιώνας δεν φτάνει 8 με τίποτα. 3 έχει. Κόρυβος όμως 5 έχει. Εντάξει, και τα τρίκαλα είναι από κάτω. Είναι από κάτω. 4 με τα τρίκαλα. Πόσες έχουν, 3. Έχουν θέμα κι αυτά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να βρεθεί λύση. Θα βρεθεί, μωρέ, ότι ο Αλβανίτης είτε ο άλλος το λέει ότι είναι ο άλλος ή λέμε άλλα. Ποιος? Ο Καμπάζουγλου. Έχει εμφανιστεί το όνομά του. Rumors. Rumors. Ναι. Άξι. Τώρα έχει τη Χάνθ. Ναι. Ναι. Αυτή η μόδα με τους μάνατζερ να παίρνουν ομάδες υπάρχει. Υπάρχει αυτή. Είναι... Θέμα ξέρετε είναι ότι δεν κάνουν ομάδες. Έχουν παίχτες που δεν βρίσκουν ομάδες και για να μην κάθονται τους βάζουν και παίζουν εκεί πέρα. Θα σου πω ποιο είναι το σωστό σε αυτήν την περίπτωση. Παίρνουν ομάδα με λιγότερη απήχηση από τον Άρη. Καλά, μιλάμε απαγορεύεται αυτό το κάνεις ομάδα Α1-Α2. Άμα θες το κάνεις... Και παίρνουν παίκτες καλούς
και με ένα project σοβαρό για να του δώσω υπεραξία και να του πουλήσουμε μετά. Για να παίρνω καλύτερε προμήθειε. Έτσι ναι. Το δέχομαι. Και εγώ το. Άλλη, να το κάνω. Ναι. Να το κάνω αυτό είναι λίγο δύσκολο, φίλε. Δεν νομίζω, δεν θα φτάσει ποτέ εκεί πέρα. Όχι για τον Καπάζολο, γιατί που μια χαρά είναι ο Παναγιώτης και δεν έχω συνεργαστεί μαζί του. Πώς δεν έχει συνεργαστεί, δημοσιογράφος ήταν. Ναι, συνέβη, με έχει πάρει. Ναι. Και έγραφε και καλά για μένα, με γούσταρε. Παρόλο που ήταν. γνωστό. Και τι κάνουν οι παίκτες του Καπάζολου που είναι στον ΠΑΟΚ, άμα έχει τον Άρη. Εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Τίποτα, ρε, τι να κάνουν. Τι να κάνουν, παίζει πάρα ΠΑΟΚ. Ναι. Και ο Χρυσικόπουλος σηκώνεται για τρίπον του. Ναι, τι θα πει, όχι εγώ, μη εγώ, κοιτάει εγώ, ο μάνατζερ μου, μη το βάζεις. Άντε ρε. Δεν θα ανοίξει μια κουβέντα ρε. Δεν υπάρχει. Πιεστούν τα παιδιά ρε. Δεν πιέζεται κανένας. Ε, καλά. Άμα πιεστεί πρέπει να φύγει και ο παίχτης και ο μάνατζερ μαζί. Ο Χρυσικόπουλος με το ταλέντο που είχε, άμα δεν είχε θέμα συγκέντρωσης, θα πέσε εκεί που δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Εντάξει. Ε, καλά, εννοείται αυτό. Το λέμε από την πρώτη μέρα αυτό. Αυτό σου λέω. Άρα θα επηρεαστεί, λέω εγώ. Ο Ζάρας, του Κοπάζου, δεν είναι. Έτσι όπως πάει το πράγμα, ο Άρης παίζει, τα βλέπαμε χθες. Ολυμπιακό, Λαύριο και ΑΕΚ. ΑΕΚ, Λαύριο, Ολυμπιακό. Βρε, με όποιο και να παίξει, το έχασα από τον Κόρυβο μέσα στην έδρα του τώρα. Ναι. Βρε, άλλο σου λέω, τώρα δεν υπάρχει τύχη καμία. Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να δω πού μπορεί να νικήσει. Μάλλον πώς μπορεί να νικήσει μια ομάδα. Μέχρι το 30 αντέχει. Και άμα δεν έπαιρνε και τον Μποχωρίδη τώρα. Την ψαχουλεύτηκαν εκεί. Εντάξει, είδα ότι καίει πολλή ενέργεια στην Ευρώπη που δεν χρειάζεται. Πήγαν το παιχνίδι της Μπεσίκτας, πήγαν στην. Ναι, τι δουλειά έχει τώρα να κάθεσαι τώρα, δηλαδή να ασχολείσαι τώρα με το ευρωπαϊκό ενώ και για το κόλλο σου να πούμε στην Ελλάδα. Εσύ δεν μου λες ότι δεν υπάρχει ενέργεια στο τέτοιο. Όχι. Εσύ δεν μου λες. Ναι, εγώ στο λέω, αλλά δεν θα κάτσεις τώρα. Αυτό ο προπονητής πρέπει να το κάνει. Νομίζω ότι έχει εμφανιστεί ποτέ αθλητής που να πει κουράστηκα, βγάλε με. Ούτε μισή φορά. Ποτέ. Ούτε, ναι. Και όποιος το πει, αυτός που είχε πρόβλημα εκεί ψυχολογικά, τον έστειλε ο ΠΑΟΚ. Κλάσεν, ποιος. Στο ποδόσφαιρο, πώς το λέγανε αυτός που δεν μπορούσε. Ο Λεωβάς. Δεν τον άρεσε η Τσιμισκή, λέει. Ακόμα είναι εδώ. Δεν τι έχει. Εδώ είναι. Ναι, ναι. Λάκανς. Ναι, δεν ψάχνει πρόταση. Ακόμα εδώ είναι. Ναι, ναι. Με ποιους κάνει προπόνηση. Μόνος του. Εντάξει, είπαμε, ρε φίλε. Έλεγα, άμα ήταν και αυτό, εντάξει. Μετά θα με έβαζε φήμωτρο, θα πήγα και σαν πάνω να μου το κλείσει. Το είναι ότι λέγανε θα φέρει 1 εκατομμύριο πρόταση ο Λεωβάτς. Ο οποίος δεν μπορεί να βρει τα λεφτά που παίρνει στον ΠΑΟΚ, εντάξει, ούτε τα μισά. Λέω εγώ, δεν ξέρω κάτι. Αν βρει με 200.000 πρόταση, είναι μαγκιά του. Τι να πω. Πραγματικά δηλαδή δεν. Πάντως ξέχωρα το ΠΑΟΚ είναι πρώτος. Δεν έχει λύσει κανένα θέμα του πλήν του αριστερού μπακ που δεν έχει μπει ακόμη. Κανένα θέμα δεν έχει λύσει. Φορ. Φορ δεν πάρει, λέει. Εγώ πιστεύω ότι το βρούμε μπροστά μας αυτό, αλλά τέλος πάντων άστο. Μακάρι να μην το βρούμε. Έχουμε και λέμε. Μπρίκιτς. Ένας κάθεται εκεί πέρα. Μια εβδομάδα είναι στη Θεσσαλονίκη, μια εβδομάδα δεν είναι. Πληρώνεται. Ο τερματοφύλακας. Ναι. Ο Κόνος, ένας εκεί που είχαν πάρει πέρσι. Για να φάει το γλύκο. Ο γλύκος θέλει 32 μπρίκιτς θέλει. Με τον Γλύκο, για πες μου λίγο πώς πήγε το πω. Δεν είναι καλά ακόμα. Νομίζω ότι δεν θα πάρει παιχνίδια στη σεζόν και έτσι όπως πάει ο Πασχαλάκης, δύσκολο να το βλέπω. Να οποιοδήποτε και το ρεύμα. Από τι άσχημο τραυματισμό. Ρίξει και αστόν, ε. Ρίξει και αστόν δεύτερη φορά. Και με μηνύσκο. Στο ίδιο πόδι. Όχι. Α, καλά. Νομίζω όχι. Από αυτό θα έχει φόβο να κάθε άλμα που θα κάνει. Δεν καταλαβαίνει, έχει πιάσει πολλά χειρουργία αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι βρήκε μπροστά του τερματοφύλακα που ανταγωνίζεται πλέον ναι. Ανοιχτά. Δηλαδή δεν τρώει γκολ. Τι να κάνουμε τώρα. Το χθεσινό του κλαίσιο το έτρωγε ο Γλύκος. Έλα μου, το έτρωγε ο Γλύκος, λες και ξέρεις ότι θα το έτρωγε. Το έτρωγε, ρε φίλε, γιατί δεν γίνεται να πλώσεις τόσο γρήγορα το κορμί σου. Είναι πιο κοντός, είναι 90, ξέρω εγώ. Όλος είναι 98. Και έχει πολύ καλά ρεφλέξ. Κάτω από την αιστεία ο Πασχαλάκης είναι εκπληκτικός. Με τα πόδια έχει θέματα, εντάξει, αλλά διώχνει τουλάχιστον, διώχνει εκεί, κάνει ράνε, διώχνει να πάει μακριά. Μην παίζεις και πολύ. Ναι, ρε φίλε, όταν έχεις μια δυναμία, δεν προσπαθείς να μην τη δείξεις. Τι να κάνουμε. Όταν θα χρειαστεί η ομάδα να παίξει να κάνει build-up, θα κάνει, θα βρει τον τρόπο. Πάντως τόσα χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πάρει άμα το έναν τερματοφύλακα έτσι. Ένα... Μια χαρά ήταν το φύλακα και ο ΠΑΟΚ, ρε. Άσε τώρα που κράζουν όλοι. Μια χαρά ήταν ο Γλύκος, τι είχε. Και φέρανε καλούς τερματοφύλακες, αλλά ο ένας μάλλον είναι με τις σημαδούρες, ο Χακόμπο. Ο Κρέσης ήταν μέτριος. Ναι, μέτριος, εντάξει. Ο άλλος, ο Μάρος, ο Ιντέζε. Ο Ιτάνς έκλειγε όλο το Λίβερπουλ και τους χαμογελούσε την κηδεία. Εντάξει, είναι καφενείο. Δεν υπάρχει. Καλό θεματοφύλακα, αλλά καφενείο.
Έκανε κάτι κουνελιές βέβαια. Σε κάτι play-off, κάτι τέτοια, έχει κάνει κουνελιές. Είχε ένα κόλλο σαν την Kim Kardashian, είχε χάσει αθλητικά προσόντα, αλλά καλός θεματοφύλακας. Ήρθαν θεματοφύλακες, αλλά ο μόνιμος είναι ο Γλύκος. Αυτός έμεινε, εν τέλει. Ναι. Και αυτός έπεσε σε κάθε τέλος της σεζόν, άσε τι λένε τώρα. Έχει και αυτός κοντράδες ναι. του, έχει κάνει κοντράδες, το συζητάμε. Στο τελικό δηλαδή θα τον πυροβολήσω. Στο τελικό αυτό που τρώει δεν τρώει, εντάξει, ό,τι και να κάνεις δεν το τρώσω. Πρέπει να έχεις το μυαλό σου σε άλλο γήπεδο να είσαι, να είσαι σε άλλο πλανήτη. Δεν το τρώσω αυτό το κόλλο. Αλλά γενικά ρε φίλε, πάω δεν έχει πρόβλημα εκεί. Πάω το πρόβλημα είναι άλλο, ότι αλλάζει συνεχώς ομάδα. Αλλάζει, αλλάζει. Ναι, ναι. Δεν είναι το ποδόσφαιρο μπάσκετ, είναι 5 άτομα. Είναι 11. Μέχρι να βρεθείς μπορεί να πάει Οκτώβριος, Νοέμβριος. Πέταξε το πουλάκι. Γι' αυτό πρέπει να είναι σταθερός ο κορμός. Σταθερός ο κορμός και πώς το λένε και... Και να μπαίνουν μικρές προσθήκες. Ναι, αυτό. Αυτό. Να βάζεις ποιοτικές προσθήκες. Να αναβαθμίζεις το ρόστερ σου ή να δίνεις υπεραξία σε κάποιο παίκτη, να τον πουλάς, να έχεις έτοιμη τη λύση από πίσω. Εγώ δεν λέω το Τσίμιο ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη, αλλά έχει ρόλο, ρε φίλε. Βέβαια. Εντάξει, πόσο μας έλειψε το κλέψιμο του ψηλά χθες. Μας έλειψε το κλέψιμο του ψηλά. Γιατί ο Τσίμιο όταν έβαινε ψηλά, πήγε σε τρίτο. Συνέντευξη, έφυγε, έδωσε που έφυγε. Ναι, στο ΠΑΟΚ 24. Τι είπε. Δεν θα ξεχάσει τον ΠΑΟΚ. Αυτό είπε, το ξεχάσετε, φίλε. Ήθελε να φύγει αυτός. 800 πήρε, από 400. Ήθελε. Τι λες εσύ. Πάρτι. Δεν είναι 800 τώρα, εντάξει, λίγο δύσκολο να τα πει ο ίδιος. Θα έγινε και καμιά μάκα εκεί, από πλευρά ατζέντη του. Αυτοί οι Σέρβοι αυτό κάνουν, το ξαναπήρε. Οι Σέρβοι αυτό κάνουν, πουλάνε, μεταφέρουν τους παίκτες συνεχώς. Μα αυτό κάνουν, σαν χώρα το κάνουν αυτό. Γι' αυτό τους συμπαθήσεις εσύ από μικρό παιδί. Εγώ. Τους κυνηγάς, τι μάνα. Ποια είναι η άποψή τους για τους Σέρβους. Τίποτα, εκμεταλλεύονται ό,τι τους δίνεις. Ναι. Ό,τι τους δίνεις, το παίρνουνε. Δύσκολα δίνουνε, ναι. αλλά είναι η νοοτροπία τους, είναι η κουλτούρα τους αυτή. Ναι. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι είναι άσχημο αυτό. Όχι. Δηλαδή, άμα, τους πεις, άμα υπάρχει μία θέση ναι. για, δέκατος, για δωδέκατος παίχτης, ναι. είναι 1000% ότι θα φέρουν έναν από τη χώρα τους. Εσείς προπονητές λες. Ναι. Ναι. Ναι, οι προπονητές της ομάδες. Ναι. Δηλαδή, δεν θα προτιμήσουν έναν Έλληνα, ας πούμε, 17 χρονών να τον δώσουν. Αυτό θα πω καλύτερα να πάρουμε ένα 23 χρονών, πιο φτηνός, ξέρεις, ναι, έχουμε ναι, με τα λεφτά ένα ναι, θέμα. Ναι. Για να κάνουν και το κοκοπαλίκι τους. Ναι. ναι, και για να πάνε μετά το καλοκαίρι στο ποτάμι, στο Βελιγράδι, εκεί που πίνουν καφέδες, έχει δύο καφετέρειες εκεί ναι, στο Βελιγράδι, ναι, ναι. για να λένε, ξέρεις, κοίταξε, εγώ έφερα έναν. Ναι, ναι. Ναι, έφερα δικό σου, εσύ όταν θα πας εκεί, κάνει κάτι για μένα. Ξέρω. Πάντα παίζει. Λομπίστες. Εμείς σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Εμείς σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Τραγικοί είμαστε. Εδώ πήγε ο Βασιλιάδης. Παίκτης 33 χρονών, 34, πόσο είναι ο 32, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι ο Κώστας. στον Φώτη το Γκατσικάρι. και το πρώτο πράγμα που είπανε, κουμπάρι, εντάξει δεν είναι κουμπάρι. Δεν κουμπάει, δεν κουμπάει. και τον πήρε και κολλητός του και αυτά. Εντάξει. Δεν το φάει. Δική μας, όχι Ισπανή. Ο Μπαρτζόκας πήρε κανέναν Έλληνα. Πήρε, δεν πήρε. Ποιον. Πού ήταν πριν την Μπαρτζόκα ο Μπαρτζόκας. Δεν πήρε Έλληνα παίχτη. Δεν νομίζω να έχει πάρει. Πριν την Μπαρτζόκα πού ήταν, δε. Εκεί, στη Ρωσία. Στη... Δεν είχε το τέτοιο, τον Καϊμακόγλου. Όχι, ο Καϊμακόγλου ήταν ήδη εκεί. Και δεν ήταν σε αυτή την ομάδα. Δεν ήταν στην Ονίξη Καζάν. Ωραία. Τι να πω, το χάσα ρε φίλε, το χάσα. Είμαστε λίγο προβληματικοί μεταξύ μας. Πολύ, πολύ αυτό. Αντί να πεθάνει κάτι κατ' ουγγίδων. Ναι. Κάποια στιγμή νομίζω είχαμε 6-7 στην Α1 προπονητές από τη Σερβία. Τζούροβιτς, Λούκαϊτς. Κοινή περίοδο. Μπορεί τότε και λίγο πιο μετά κιόλας. Ναι, ήταν της μόδας φίλε, όντως. Το εντάξει, κοίταξε, μας μάθαν πολλά πράγματα. Δεν λέω ότι... Αλλά... Τώρα πλέον δεν υπάρχουν. Έχουν εξελιχθεί πολλοί Έλληνες προπονητές. Δεν το ξέρω. Τώρα ξέρω. Δεν είναι τόσο καλοί παίχτες όσο είναι οι προπονητές. Ενώ παλιά ήταν καλύτεροι παίχτες από ό,τι ήταν προπονητές. Τώρα είναι το αντίθετο. Ξεφωνείς, ποιον ξεφωνίζεις. Γιάννη Ιωαννίδη ξεφωνίζεις. Δεν ήταν καλός προπονητής, λογικά. Αυτό είπες τώρα. Γιατί. Δεν ήταν καλός, είπες.
Είναι καλοί προπονητές, είναι καλοί παίκτες. Ο Ιωαννίδης, μόνο και μόνο που είχε κοριό στα γραφεία του ΠΑΟΚ επί μια δεκαετία, ό,τι και να πεις. Αυτό δε φίλοι ισχύει. Το έχω ακούσει και πάλι σπουδές. Τι ισχύει, αφού εννοείται. Και πώς το μάθανε. Τι πώς το μάθανε. Ήταν δικός του. Ξέρω εγώ, ότι το βρήκαν, τους το είπε, το έλεγε, ξέρω εγώ πώς το βρήκαν. Πώς βγαίνανε οι παίχτες. Δεν ήξερες τι έκανε. Μάθαινε ας πούμε Μπάρλο. Ναι. Και εκεί που ήταν, πάω ξέρω, πάρουμε αυτό, μην το μάθουν, ξέρεις αυτό. Έγραφε αυτός την άλλη μέρα Sport Βορρά και στην αθλητική, πώς τη λένε, την άλλη Μακεδονία Στράγης. Έλεγε, ο Άρης έλεγε τον Μπάρλο $800,000. Τι πού σου πάω. Τρελαίναν τον Βεζερτζή, $900,000. Έτσι δηλαδή, αυτό ήταν. Εγώ ξέρω για αποδυτήρια που υπήρχαν κορυγοί. Όχι, στα αποδυτήρια, όχι. Και κάμερες, κρυφές. Όχι στα δικά μας, σε άλλα, στην Αθήνα. Και είχε χειριστεί. Τώρα πιστεύω ότι όλοι έχουν. Ξέρεις τι έκανε στο σεφ. Ο Ιωαννίδης όταν ήταν. Είχε στημένη κάμερα. Ξέρεις, πριν από κάθε αγώνα, πάει η ομάδα, κάνει προπόνηση εκεί. Στο γήπεδο που θα παίξει την ώρα που παίζουν. Και είχε κάμερες και ήταν απάνω στο κρυμμένος και έβλεπε την προπόνηση. Τι έλα, εντάξει, όλοι το κάναν αυτό. Και εμείς το κάναμε. Τον κολλητό σου τον είχε πιστεί, αυτός με τα δικά του στο Πανεπιστήμιο. Τον κολλητό σου. Στο North Carolina. State. North Carolina State. State. North Carolina State. Όχι στο σκέτο North Carolina, μην τελαθούμε. Νομίζω σε αυτό ήταν, στο μεγάλο. Όχι στο μικρό ήταν. Το North Carolina είναι άλλο και το North Carolina είναι κολλητό σου είναι, ξέρεις που ήταν. Όχι, δεν θυμάμαι, δεν πιστεύω ότι να πλήρωσε ο άλλος τόσο πολλά. Τέλος πάντων. Ήρθε η ώρα να φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Πήγε 10. Αναλύσαμε τα πάντα. Συζητήσαμε ήρεμα και ωραία. Δεν έχουμε έπαση επειδή είμαστε πρωτοπόροι. Τα βλέπετε, αυτό είναι το κλίμα. Μόνο για ποδόσφαιρο μιλήσαμε σήμερα. Γιατί ρε φίλε, για πάση μιλήσαμε. Δεν άφησε τίποτα να πούμε. Εντάξει, μόνο για μπάλα. Δεν πειράζει. Την Παρασκευή θα τα. Δεν θα πω κουβέντα την Παρασκευή, θα πει μόνο. Αφού θέλει. Να ευχαριστήσουμε και του χορηγού μα. Μαλλιά, Μακρυγιάννη 46, Κομμώσεις Ανδρών. Εκπληκτική δουλειά στο κεφάλι του Γιαννούλη. Ο Γιαννούλη κουρεύεται στο Μαλλιά. Δυτική Θεσσαλονίκη. Αποκλειστικά. Αποκλειστικά εκεί. Οτοκαλογερά.gr. Οτοκαλογερά, σύγχρονο συνεργείο αυτοκινήτων με όλα τα comfort, ό,τι θέλετε. Μπορείτε να το βρείτε με όλες τις ασφαλιστικές συνεργαζόμενες, με όλα όσα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο συνεργείο. Οτοκαλογερά.gr, μπείτε να βρείτε τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνα, να κλείσετε ραντεβού, να πάτε να τσεκάρετε το επίπεδο της δουλειάς που γίνεται, που είναι εκπληκτικό γιατί το έχουμε τσεκαρισμένο και αυτό. Ναι. Εντάξει. Σπάπριβε, εσύ. Σπάπριβε, Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι, μασάζ, σοκολάτα, μέλι, σκέτο. Για να σας φύγει όλη η ένταση. Αυτό είναι το βασικό φίλε. Εγώ έχω τρομερή ένταση από χθες. Ξέρεις ότι κανείς δεν κοιτούσε το πέναλτι. Μόνο τον Μπαζόκο που κάνει μετάδοση. Και εγώ ήρθα πίσω κολλημένο στον τοίχο. Εκεί ήθελα το σπα πριβέ να είναι δίπλα στο γρίνι. Εκεί. Να πάω κατευθείαν. Τα πάμε τέλος εβδομάδος. Και Big Shoes. BigShoes.gr. Όσοι έχετε θέμα με παπούτσια από 46 και πάνω, δεν βρίσκετε νούμερα. Μπείτε, παραγγείλτε, δείτε τι έχει. BigShoes.gr. Σε μία μέρα είναι στο σπίτι σας. Αυτά από εμάς την Παρασκευή ξανά μαζί. Με λιγότερο ποδόσφαιρο. Με λιγότερο ποδόσφαιρο. αύριο Basket City με Νίκο Μοσχοβίτη και Σταμάτη Μουρελή. Τα παιδιά μας εδώ πέρα. Καλύπτει τη ζώνη μας. Την μπασκετική μας ζώνη. Μπασκετική μας ζώνη που δεν μιλήσαμε για μπάσκετ σήμερα, αναγκαστικά. Και αν το πάρουμε το πρωτάθλημα για Γιαννούλη, δεν ξέρω μιλήσουμε για μπάσκετ. Να ξέρουμε να κερδίσουμε και την κυρία Γιάννη. Και κάνει κανένα χι το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Θα ονομαστούμε πρωταθλητές ντουέτο. Ναι, κανονικά. Άμα και δεν σταματάει ποτέ να πάρουμε το πρωτάθλημα. Θα είμαστε εδώ Δευτέρα Παρασκευή, να ξέρεις. Δεν με ενδιαφέρει αν θα παρεθείς, θα κάνεις τα ράνες, θα είμαστε εδώ, μου πάνε που το έφυγε. Μέχρι να κάνω 20. Μετά βλέπουμε. Τα λέμε. Έγινε, γεια σας.